Χαίρετε. Έτσι, μπράβο. Είναι ο Μπαλαντέρ. Ωραίος. Στο Λίμπερο 107,4. Είναι ο Νίκος ο Μοσχοβίτσος στο ένα μικρόφωνο. Έτσι όπως μπαίνεις ρε φίλε, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει κοιμηθεί ο άλλος. Κάθε βλέπει ΑΕΚ Λαμία και θέλει δική σου, το δικό σου σχολιασμό και ξενερώνει ρε φίλε. Στο πούλμαν του Αστέρα Σφιντέρσκι. Γιατί... Ναι, μπερδεύτηκε το παιδί. Πήγε και ανέβηκε εκεί. Συμβαίνουν αυτά. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι, άμα βγήκε με το κινητό έτσι. Είπε το πούλμαν, ανέβηκε πάνω. Ξέρεις όμως για ένα λεπτομέρειο, το πούλμαν του ΠΑΟΚ με το πούλμαν του Αστέρα έχουν κάποιες διαφορές, θα έλεγα. Ναι, έχουν. Στην εξωτερική τους εμφάνιση. Ρε φίλε, σήμερα έβγαζα τον Κράντσι Βόλτα. Το κορυφαίο θα ήταν να τον πηγαίνα και στα αεροδρόμια. Φαντάζεσαι. Μαζί με τον Μποροβίλο το φιλικό την άλλη φορά που είχε ρωτήσει 58 φορές πώς θα βγει στο αεροδρόμιο. Και του λιγάλε μετά. Ποιο είσαι εσύ. Για το πανόπα, αδελφέ, φύγε. Πάντω ρε εσύ. Και ίσω κάτι γραφικά δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά επειδή σήμερα έβλεπα το πούλμαν στη Μακεδονία Παλάς, περνώντα το πρωί από εκεί, είναι ωραίο το πούλμαν του Πάου, φίλε. Ωραίο, ναι. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Όλο αυτό το μαύρο το μάτι, ο αετός από τα πλάγια είναι όμορφο. Θα μου πει τώρα μεγάλη σημασία που έχει, αλλά λέμε ρε παιδί μου έτσι. Είναι και αυτό μέσα πλαίσια. Επίσης, είναι γνωστό ότι όταν κάποιο αναλαμβάνει μια ομάδα, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φτιάξει ένα πούλμαν. Έτσι. Να θυμηθώ για το πούλμαν του Άρη στο μπάσκετ, τον Νίκο Λάσκαρη. Να θυμηθώ πρόσφατα το πούλμαν της ΑΕΚ που είναι της Ντόρτμουντ το παλιό και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Ο Άρης δεν έχει. Στο ποδοσφαιρό. Θα βάλει. Ναι, κάποιος δεν πιστεύω θα βάλει. Ναι. Άλλα πράγματα έχουν προτεραιότητα τώρα. Βέβαια. Δεν πειράζει. Τι γίνεται, φίλε. Και ο Ζορπίδης καλός είναι. ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Ρε, φίλε. Τον έβλεπα σήμερα το πρωί στο Sky. Που έλεγε που δεν πήγε στα Σκόπια. Δυνατό. Την επιχειρηματική αποστολή. Δυνατό, ναι. Το έχει πάρει πάνω του. Κάτι είναι πρόεδρος του βιομηχανικού επιμελητήριου. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω τι ακριβώς. Επαγγελματικό επιμελητήριο. Επαγγελματικό επιμελητήριο, σωστά. Θεσσαλονίκης, ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, ημιχρόνιο στο ΑΚΑ. ΑΕΚ Λαμία 0-0. Η ΑΕΚ είχε ένα δοκάρι πριν σε μια. Δεν τη λες λόμπα αυτή τη μάντα. Ο Σέντρα πήγε να κάνει μάλλον. Προς το Λιβάγια. Αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και έξω. Χωρίς τελική η Λαμία, αλλά δεν νομίζω από όσο βλέπουμε εδώ και. 25-30 λεπτά ότι η ΑΕΚ έχει απειλήσει. Γεια σου, φίλε Βαγγέλη, που ήσουν στην Τούμπα και κατευθύνεσαι στο σπίτι σου, λογικά. Γεια σου, Βαγγέλη. Βέβαια, βέβαια, φίλο καλό. Τι κολλάρε σε βλωμάτο σήμερα, ρε φίλε. Τι? Τι κολλάρε σε βλωμάτο σήμερα. Το δεύτερο ήταν ωραίο. Το δεύτερο, ρε φίλε, πώς πάει εκεί η μπάλα και στο πρώτο. Την έχει στείλει ακριβώς πλάγιο δίχτυ. Παρότι ήταν ολίγον τη offside. Στο πρώτο γκολ. Δηλαδή έχει πάει η μπάλα ακριβώς δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αθανασιάδη. Σχολιανό μου. Ναι. Λοιπόν, 2-0 ο ΠΑΟΚ τον Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα κατά, πόσο να πούμε ρε φίλε, 80-85-90% τον έχει στείλει ξανά στον τελικό. Περίεργο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Αστέρας μου στο δεύτερο μέρος κράτησε μπάλα, απείλησε. Είναι μια καλή φάση να πεις ότι να δείχνει ένα τακουνάκι του Ιγκλέσια σε κάποια φάση. Πήγε να κρεμάσει τον Πασχάλη, αλλά γενικά παρότι σε κάποια φάση το δεύτερο μέρος είχε όντως την υπεροχή, ουσιαστική ευκαιρία δεν είχε για να απειλήσει. Και η δουλειά είναι ότι η ουσία είναι ότι για τον Πάοκ έγινε πάλι δουλειά και μάλιστα με αρκετά καινούργια πρόσωπα. Τον Ίγκασον, τον Μίσιτς, τον Κάνιας. Εγώ για αυτό το λόγο περίμενα την Μπραγκελάρης κιόλας, να ξέρεις. Ναι, και εγώ να σου πω ότι περίμενα θα είναι ζόρικο παιχνίδι. Γιατί όπως για να το κάνουμε, είναι αυτό που έλεγα και χθες και για τον Αστέρα και για τη Λαμία. Εντάξει, είναι ομάδες, ρε φίλε, οι οποίες στο κύπελλο έχουν ένα μεγάλο κίνητρο, έτσι. Όπως και να το κάνουμε. Η Ευρώπη, κύριε. Έτσι. Δεν είναι η Ευρώπη, ρε φίλε, διεκδίκησε ένα τίτλο. Και ο τίτλος, Ευρώπη. Βέβαια, εντάξει. Ναι. Διεκδίκησε ένα τίτλο. Outsider, man. Ναι, ωραία. Διεκδικητής. Και όντως ο Αστέρας σήμερα στο δεύτερο μέρος. Ναι. Είχε και λίγο την. Όχι λίγο, είχε και κανένα 20 λεπτό την υπεροχή. Προσπάθησε να πιέσει, απλά δεν είχε πολλές τελικές φάσεις, ρε παιδί. Δεν είναι κακή ομάδα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Κύριε φίλε, τρώει την πρώτη κάρτα ο Ιγκλέσιας, τον βλέπω ότι χτυπιέται και λέω να δεις ότι θα αποβληθεί. Δηλαδή, άμα έπαιζα στοίχημα, θα έπαιζα σίγουρα είναι time κόκκινη μετά. Γιατί και την πήρε στο τέλος. Γιατί δεν παίζει, Νίκο. Ε? Γιατί δεν παίζει. Δεν παίζω, ρε φίλε, δεν ασχολούμαι. Θα σε βγάλουν κάφρα. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Και την έφεγε στο τέλος. Και όχι μόνο την έφεγε στο τέλος, έφεγε και τον κόλλο Αστέρας και νομίζω τώρα όταν τρως κόκκινη στο κύπελο. Την εκτίσει το πρωτάθλημα. Α, και δεν θα παίξει τώρα με το Λεβαδιακό που έχουν ματσάρα αυτή. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ γι' αυτό έλεγε ο Κουτσίδης ότι ναι. Τον χάνουμε για τη συνέχεια. Μάλιστα. Γι' αυτό. Αυτό είναι Λεβαδιακό Αστέρα, νομίζω, ε. Ή Αστέρα Λεβαδιακό, κάτι τέτοιο. Ο Αστέρα δεν έχει καθαρίσει με την παραμονή. Καλά, δεν νομίζω να. Καλά, δεν σου λέω ότι θα πέσει, ρε φίλε, δεν έχει καθαρίσει κιόλα. Αυτό κατάλαβα. Καλά, κάτσε να δούμε κιόλα τι θα γίνει με το κομμάτι παραμονή. Αστέρα Λεβαδιακό. Και πόσοι θα πέσουν.
Ναι, Αστέρας Λεβαδιακός. Ο Αστέρας έχει 27. Και είναι 12ος, 11ος τι είναι. Είναι 12ος, αλλά είναι... Είναι χαρίσει. Είναι ένα βαθμό πάνω από τον Μπάς που τώρα πάει μπαράζ, ας πούμε. Ναι, αυτό σου λέω, δεν έχει καθαρίσει. Γι' αυτό έλεγε ότι δεν είναι μόνο ότι χάσαμε το παιχνίδι. Δύσκολο θα είναι, δύσκολο θα είναι. Χάσαμε και τον Ιγκλέσιας. Πιστεύω να το πάρει τώρα εύκολα, δύσκολο Αστέρας με τον Λεβαδιακό. Ναι. 7 το Απρίλιο, 5 και 4. Καλά, μην το λες αυτό, φίλε, ότι θα το πάρει εύκολα, δύσκολα, γιατί και οι δύο ομάδες τον ίδιο στόχο έχουν. Και το άλλο αίμα κι άμμος είναι το ΟΦ ΠΑΣ Γιάννενα. Ναι, ναι, αυτό είναι ματσάρα. Αυτό είναι ματσάρα από διάφορες οπτικές γωνίες, να το δεις, γιατί έχουν και μια τεράστια έχθρα. Δηλαδή η έχθρα τώρα, ο ΟΦ με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ρε, εσύ είχε γίνει σκηνικό με οπαδούς παλιά. Και όχι πολύ παλιά, πριν καμιά 4-5 χρόνια. Τέλος πάντων, αλλά τώρα είναι. Γιατί ο ΠΑΣ έχει 26, είναι το τελευταίο χαρτί του ΟΦ. Δηλαδή αν ο ΠΑΣ Γιάννενα κερδίσει, τελείωσε. Η τριάδα έχει καθαρίσει. Εντάξει, φίλε, όταν πας για να πήγε και έτσι μέσα στη Λιβαδιά και δεις είμαι στον Όφι, είναι μάγκας. Και καθαρίζει. Κάτσε να θα γίνει ένα διάρθρος. Γιατί τώρα η ΕΠΟ λέει να πέσουν δύο φέτος. Και την κάνουμε του χρόνου. Ναι, αλλά εμένα μου είπαν ότι και εμείς συμφωνήσαμε. Και την Πέμπτη θα κάνουν ραντεβού με τον Βασιλιάδη. Αυτή η ΕΕΠ που είπε, που έβλεπα σήμερα. Δεν το κατάλαβα το εγώ. Τι είναι η ΕΕΠ, φίλε. Επιτροπή Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων, νομίζω. Η οποία ανήκει πού? Δεν έχει ξανακούσει. Στην ΕΠΟ. Δεν έχει ξανακούσει η ΕΕΠ. Επιτροπή Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων. Οκ. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχω ακούσει πολλές φορές. Ναι. ΕΕΠ πρώτη φορά την. Νομίζω, τη μπορεί να κάνω και Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό. Μάλιστα. Και λέει θα συναντηθούν τώρα την Πέμπτη ξανά με τον Βασιλιάδη. Μάλιστα. Ξανά μανά για να δουν τι θα γίνει. Ωραία. Αν ο Βασιλιάδης θα κάνει πίσω δηλαδή, αν θα παραμείνει σταθερό στη θέση. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Το πρωτάθλημα το μεταξύ ένα μήνα τελειώνει, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πώς πέφτουν. Μπορεί να έχει τόσο. Είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Σημαντικό λοιπόν το βήμα πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν τελείωσε όπως και να το κάνουμε, αλλά είναι πολύ μεγάλο το προβάδισμα αυτό το 2-0. Τελείωσε. Εγώ θα έλεγα και με το 1-0 ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό το προβάδισμα. Εκεί δεν θα είχε τελειώσει. Τώρα... Απλά ναι, θα ήταν ας πούμε. Δεν σου βάζει δύο γκολ Αστέρας Τρίπολης. Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω. Είναι η αλήθεια. Έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ τώρα θα κάνει. Η ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο με τη Λαμία, είναι αυτό που έλεγα πριν. Είχε και το δοκάρι με το μάντολο σε σέντρα σούτ, αλλά γενικότερα δεν μπορεί να πει ότι έχει πατήσει τη Λαμία. Ναι, μεν η Λαμία είναι πίσω και περιμένει, αλλά δεν έχει απειληθεί ουσιαστικά. Κοίτα εδώ. Έλα. Ο γνωστός Κοσκοτάς. Ναι. Ωραία, φίλε. Με ποιον? Ο Σταύρος Κοσκοτάς, αδελφός του προγραμματιστή του Ολυμπιακού Γιώργου, θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Πειραιάς σε τάξη με υποψήφιο δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Νιζάμι. Απέναντι από τον Μόραλ. Απέναντι από τον Γιάννη Μόραλ, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Με τον οποίο θα είναι υποψήφιο πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μια οικογένεια Ολυμπιακός πάντως. Μπράβο, ρε φίλε. Μια χρωθιά. Ο ένας για τον άλλον. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούσαμε και το ρεπορτάζ λίγο πιο πριν από την Τούμπα. Ό,τι είχε να κάνει με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Εντάξει, ο Μάτος ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής σήμερα, φυσιολογικά, με τα δύο γκολ που πέτυχε. Γενικά η εικόνα του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν κακή, δεν ήταν και κάτι φοβερό. Έτσι, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ότι έπαιξε. Γενικά ο ΠΑΟΚ νομίζω το τελευταίο καιρό, μετά από εκείνο το μάτς από τον Ολυμπιακό, παίζει τόσο όσο. Ναι. Δηλαδή, ήταν εκείνη η σειρά των αγώνων με ΑΕΚ Ολυμπιακό, εκεί που ήταν όντως μεγάλα τα ντέρμπι και πραγματικά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Και όντως με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Και από εκεί και μετά. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να βγαίνει και λίγο σιγά σιγά κούραση, να βγαίνει λίγο ψυχολογικά και σωματικά κούραση. Και στα παιχνίδια του, δηλαδή ας πούμε και στην Ξάνθη που κέρδισε, πάλι έπαιξε τόσο όσο. Σήμερα το 2-0 ήρθε και με λίγο τύχη, έτσι όπως και το κάνουμε. Δηλαδή το goal στο 95, έτσι όπως το βολωμάτος, είναι και λίγο τύχη. Ωραία, αλλά κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι κάνει τη δουλειά του πολύ καλά. Είναι με το 1,5 πόδι στο τελικό του κυπέλου. Και το ποτάσμα το έχει αγκαλιάσει. Να δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Και σήμερα το σημαντικό είναι ότι είχε έτσι και κάποια καινούργια πρόσωπα. Τον Ίγκασον, τον Μίσης, τον Γκάνιας. Είχε διάφορες έτσι αλλαγές. Είδαμε τον Γιαννούλη να παίζει στα αριστερά, το Βιρίνα να πηγαίνει δεξί χαφ. Ο Βιρίνα, φίλε, αυτό το υπερμπαλαντέρ. Δεξί μπακ, δεξί χαφ, αριστερό μπακ, αριστερό χαφ. Ο Βιρίνα. Θα το κρατήσει του χρόνου στα 30. 32 του. 32. Καλά είναι ακόμα. Έχει τάρες νομίζω ο Αντρέ. Έχει σίγουρα ένα χρόνο ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Τι στην Ελλάδα. Πλάκα κάνει. Μπακ. Έχει τουλάχιστον 2 χρόνια άνετα. Αν δεν έχει τραυματισμούς, έτσι. Ναι. Αν δεν έχει τραυματισμούς.
Και στο Champions League με το καλό, αν έρθει η ώρα για να παίξει, να παίζει μπροστά έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό γιατί. Εκεί είναι αλλιώς. Εντάξει, λίγο υπάρχει κάτι φορά, είναι η αλήθεια. Αν βρεθεί ο Πάοκ εκεί με το καλό, στους ομίλους, με Βιερίνια μπακ θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Καλά, και σαν προκριματικά να δούμε θα γίνει. Ναι, ρε παιδί μου, λέω, αν βρεθεί. Μπορεί να σου κάτσει καμιά. Τι σου κάτσε, ρε φίλε. Α, η Μπενφίκα που σου κάτσε φέτος, την κοίταξε στα μάτια, έχασε λεπτομέρειες. Οκ, τι να κάνουμε. Αποκλείστηκε στο τέλος. Δεν έχει πλέον να βρει την. Πόσο έχει λήξει εκεί. United, ξέρω εγώ. 1-1. Πόσο έχει λήξει εδώ. 1-4. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Ρε φίλε, εδώ η Μπενφίκα έβαζε δίγκολα. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες σου λέω, ρε φίλε, αποκλείστηκες. Το 1-4 λέω, δεν είναι λεπτομέρειες. Ρε φίλε, σου λέω ότι εδώ η Μπενφίκα έκανε το σούπερ. Πρέπει να είναι το καλύτερο φετινό τη παιχνίδι. Δεν είχε καλύτερο από τότε. Και έτσι όπως λέει και στην Πορτογαλία φέτος. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, συμβαίνουν αυτά, ένα μάτς είναι. Και είναι πιο ποιοτικός ο άλλος, τι να κάνουμε. Αυτό. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Ήμουν σε νεμάκι ενώ το βράδυ. Και χτυπούσε όλη την ώρα το εφαρμογή στο κινητό. Και λέω, τι γίνεται. Τι να κάνουμε, τα έβαζα όλα και το βράδυ. Ναι. Κακή βραδιά, συμβαίνουν αυτά. Αλλά όπως λέει, η κακή βραδιά έρχεται 4. Δεν έχει. Α, έφαγα ένα και. Έλα, θα ισοφαρίσουμε και κάτι γίνεται. Ή θα τη φας καλά, ή δεν θα τη φας καθόλου. Άμα έχει εκεί βραδιά Champions League, έρχεται. Ναι, ή κάτι φορά. Έρχεται κάτι φορά καλή, γι' αυτό το λέω. Η ουσία είναι ότι έγινε το 2-0 σήμερα και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στο ΑΕΚ Λαμία. Αν θα προκύψει μεγάλο φαβορί για εκεί. Αν και εκεί νομίζω ότι ακόμα και έτσι να μείνει που λέει η κατάσταση, που λέμε που λέει ο λόγος, 0-0. Πάλι στη Ρεβάντς η ΑΕΚ θα έχει ένα προβάδισμα, ό,τι και να γίνει σήμερα, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Η Λαμία έχει αποκλείσει Παναθηναϊκό, έχει αποκλείσει Ολυμπιακό. Η Λαμία, ρε φίλε, να αποκλείσει. Έχει αποκλείσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Αν αποκλείσει την ΑΕΚ και μετά να πάει στο Λεωφόρο και να δει τον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι, ρε φίλε, πολύ δίκη. Κυπελούχος Ελλάδας θα το καταφέρει. Ο ΠΑΟΚ σκάφος αυτό. Τέλος πάντων. Το πήγε πολύ μακριά. Ναι. Το πήγε πάρα πολύ μακριά. Φιλεθεσμός των εκπλήξεων. Καλά, όχι. Σε άλλες χώρες. Εντάξει, εδώ δεν το λες και το θεσμό των εκπλήξεων. Όχι τέτοιο. Τελευταία φορά που βρέθηκε ομάδα. Αστέρας Τρίπολης. Ήταν ο Αστέρας Τρίπολης εκείνο τον ιστορικό τελικό του ΑΚΑ με τον Μανιάτη. Και ατρόμητος είχε βρεθεί σε εκείνο το μάτς με την ΑΕΚ που είχε 10.000 επόπτες γύρω-γύρω στο τέλος, στο ΆΚΑ. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε. Ποιος είναι μαζί μας. Stoichiman.gr είναι μαζί μας. Γεμάτες βραδιές στοιχηματικές και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ σήμερα. Έχει πολύ πράγμα. Νίκο, δώσε λίγο ρε φίλε τι γίνεται. Έχει και κύπελα, έχει και βόλυμες. Μια εβδομάδα είχε Champions League. Γενικότερα, φτάνοντας στην τελική ευθεία σεζόν, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Για πες λίγο τι γίνεται. Δώσε λίγο, ρε φίλε, τι γίνεται. Στοίχημα λοιπόν με τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Όπου και αν βρίσκεστε, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, κατεβάζετε την εφαρμογή και παίζετε. Έχετε και το live με πολλές επιλογές. Έχετε και το καζίνο. Για πες, φίλε. Για την Premier League, City Cardiff 1-0-45. Τότεναμ Crystal Palace, ο νέο γήπεδο της Τότεναμ για πρώτη φορά. Στο 43-0-0, στο 44 Chelsea Brighton 1-0, στην Ισπανία Athletic Bilbao Levante 3-2 τελικό μόλις τώρα, ημίχρονο Ιμπάρ Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 και Ουέσκα Θέλτα 0-1, στην Ιταλία Ρώμα Φιωρεντίνα 1-1 στο 28, Σπαλ Λάτσιο 0-0, Τζένοα Ίντερ 0-1, Τωρίνο Σαμπτόρια 0-0, Φροζινόνε Πάρμα 1-1, όλα τα παιχνίδια είναι εκεί πέρα 28-29. Κύπελο Γαλλίας Paris Saint-Germain Nant 0-0 στο 29. Κύπελο Γερμανίας Schalke Werder 0-0 στο 44. Στην Ελβετία Ζυρίχη Βασιλεία 0-1. Λουγκάνο Ξαμάξ 0-0. Σενγκάλεν Grasshoppers 0-0. Στην Ελλάδα είπαμε ΑΕΚ Λαμία ημίχρονο 0-0. Στην Ιταλία Πεσκάρα Παλέρμο 1-1 για τη δεύτερη κατηγορία. Στην Ολλανδία Excelsior Brenda 1-1. Σιτάρ De Haag 0-0. Έμεν Άγιαξ 0-2. Στην Πολωνία, Ζαγκλέμπε, Σοσνόβεκ, Βίσλα Κρακοβίας 2-1, Λέγκια Βαρσοβίας, Αγγελόνια, από τον Μπιάλιστο και Θρηλυκή, που είχε παίξει ο Άρης κάποτε, 2-0. Εξαιρετικούς οπαδούς. Εξαιρετικούς οπαδούς. Πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά από το πολωνικό Δελασάλ. Λοιπόν, αυτά, από και τη Σκωτία. Όχι, φίλε, εντάξει, είπαμε. Οκ, μην το παρακάνουμε. Ναι. Let's not go too far. Πάμε στο break για την ώρα Ζάτση και επιστρέφουμε σε λίγο. 1-2 Παλέρμο, συνέδρα της Πεσκάρα. Πρώτη εδώ. Το γκολ αυτό, στο στοίχημα. Δες τριβιάκ, φίλε, αρχίζω να βλέπω γκρίνια στο ΆΚΑ. Ναι, υπάρχει λίγο μουρμούρα. Έχει ακόμα ένα ημίχρονο. Τώρα ξεκινήσω τα δεύτερα. Είμαστε στους 49. Για τη μεγάλη μπάμπερκ θα πεις τίποτα για τη μεγάλη πρόκληση που πήρε σήμερα, ρε φίλε.
Ο Τάιρις Ράις που λέγαμε πόσο μεγάλη παιχτάρα είναι. Θα πνιγώ, ρε φίλε, περίμενα. Εν τω μεταξύ, ο Παπαδόπουλος 11 παρά πίνει καφέ. Είναι τρομερό. Ναι, αυτό που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, ρε φίλε. Κομμωδία τον ανέβαζε. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Κλόουν τον κατέβαινε. Πρέπει λοιπόν να δέχεται αυστηρή κριτική ένα πολύ καλό παίκτη, ώστε το επόμενο παιχνίδι να είναι αυτό που πρέπει. Και ο Ράις, επειδή άκουγε μπαλαντέρ εκείνο το βράδυ. Βεβαίως. Που μετέφεραν κάτι φίλοι μου. Ωραία. Πείσμωσε από την, από την επίθεση του Μοσχοβίτη. Του μετέφεραν κάτι φίλοι μου ατζέντε, αυτό εκεί πέρα σε κράζει και ήρθε σήμερα, ωραία, και είχε από κάτω και με έδειχνε. Το παλικάρι αυτό που όντω την πήρε μόνο στην πρόκριση σήμερα. 25 πόντου, τα λέμε όλα. 25 νομίζω είχε και έβαλε το καλάθι ουσιαστικά το νικητήριο μέσα εισαγωγικά. Μια που βρέθηκε με 12 μπροστά, αλλά. Όχι 12, 10 νομίζω. 12 νομίζω. Κατά κλειστό να το μάθει την αλήθεια στο μεγαλύτερο κομμάτι. Όταν ξύπνησε αυτό το απίτη που είχε προπονητή εκεί πέρα η Μπάμπερκ. Πόπο ρε φίλε. Ρε εσύ όλο το δεύτερο ημίχρονο βαλσαμωμένος. Βαλσαμωμένος έτσι. Τα δύο χέρια εδώ έτσι και ήταν βαλσαμωμένος. Και α, και ου. Όταν ξύπνησε λοιπόν ο δαπίτη που έχει για προπονητή η Μπάμπερκ. Πώς το λένε. Ντομένικο Περέγκο, Περόγκο, κάπως έτσι. Και έβγαλε αυτή την αρσενική Britney Spears που λέγεται Ρίκι Χίκμαν. Που έχει πάρει και αυτό σε Ευρωλίγκα, αλλά πια περάσαν τα χρόνια και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Έβαλε κανένα δύο κανονικούς παίχτες, βάλαν δύο τρίποτα, βρήκε ο Ράις κανένα δύο χώρους και πήρε το μάτς στο τέλος και προκρίθηκε ο δαπίτης. Κάπως έτσι, Ντομένικο Περέγκο. Πρέπει και πάρα λίγο. Τώρα μπάμε, θα σου βγάλει ρε φίλε τον Κατζούρι, θα σου βγάλει τον. Φεντερίκο Περέγκο. Το Περέγκο το θυμόμαστε, τον Ντομένικο δεν είχαμε. Okay. Μα δεν είναι ρε φίλε. Δες λίγο φάτσα, σε παρακαλώ. Αυτός είναι αυτός. Αυτός, ναι. Δεν είναι σαν δαπίτης. Ναι, είναι. Μα δαπίτης όμως, ρε φίλε. Και άκεου. Ναι. είναι. Ναι. Είναι, όντως. Και δάπνο του φουκού. Είναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, τι πήρε την πρόκληση αυτός ο παλίκαρος. Νομίζω ήταν ένας από τους βοηθούς του Μπάνκι παλιότερα. Όχι, ήτανε. Μπορεί και στην Μπάμπερ ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, δεν τα καταφέρει να πάει 4 χρόνια στο Final Four. Θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ω, εύκολα. αυτό μου μοιάζει. Πώς τον λένε ρε εσύ, ένα πιτσιρίκο με κυρανάκι. Πάτα λίγο ένα κυρανάκι να δεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία τον έχει. Η Νέα Δημοκρατία τώρα δεν είμαι σίγουρος αν είναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει σπυράκι. Ναι, σου θίξαμε τη μεντόρισα. Λοιπόν, αυτόν. Αυτό μου θυμίζει. Του μοιάζει ο προπονητής της Μπάμπερκ. 31 χρονών. Ναι. Γεννημένος στο Λουξεμβούργο. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτό μου μοιάζει. Αυτό μου φαίνεται. Κάθε φορά που τον έβλεπα, αυτός μου ερχόταν στο μυαλό. Αυτός είναι. Αχα, τώρα βλέπω κάτι για τον Τσίπρα, λέει. Άρα. Αυτός είναι, ρε. Τώρα εκπρόσωπος κυβερνητικός, θα ξέρω εγώ. Κάτι είναι, ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν εκβιάζεται από κανένα. Δήλωσε. Άρα κάτι είναι opinion maker. Ωραία. 31 χρονών, ναι. Έτσι. Και εμείς 28 μας κάνουμε 10-12 βραδινό. Θέλω να σε κάνω. Δεν γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο. Γεννήθηκε στην ταπεινή Περαία. Όχι. Ξέρω εγώ πού, στη Λευκοσία, δεν ξέρω πού. Στην Τούμπα. Στην Τούμπα, ακόμη και ταπεινή από την Περαία. Τι να σε κάνω. Πάνε και στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Κι άλλο 31 χρονών. Έχει γνώμη. Πάνε και σε κάνα κολέγιο κανονικό. Το τσουτσέκι. Όταν μας λέγανε εμάς θα πάμε στο Αριστοτέλειο, λέγαμε όχι, δεν θέλαμε να δώσουμε εξετάσεις γιατί θα χάσουμε και τους φίλους μας. Να. Ακριβώς ήδη με εμένα που ήθελαν οι δικοί μου και με πήγανε κιόλας στο ελληνικό κολέγιο. Τι ήθελα εγώ να δώσω εξετάσεις. Και του λέω, εγώ έκλαιγα κιόλα γιατί δεν το θυμάμαι, αλλά μου λένε έκλαιγε. Λέει, γιατί δεν ήθελα να πάω στο ελληνικό κολέγιο, γιατί θα είχαν στου φίλου σου. Λέει. Ωραία. Όχι, εγώ το είχα κόψει εντελώ. Πάρτα. Όχι, δεν πάω, δεν πάω να δώσω εξετάσει. Πάρτα, βλάκα. Δεν πάω να δώσω εξετάσει, ούτε θα φύγω από του φίλου μου και να. Ορίστε. Σε τι φάση έγινε, δημοτικό. Γυμνάσιο. Α, εμένα από το δημοτικό ήθελα να με βάλουν στο κόνσεπτ. Αλλά λέω, όχι, εγώ θέλω του φίλου μου. Πάρτα. Και πήγαινε στο δημόσιο. Εσύ εκεί πέρα να πούμε. Που στο διάλειμμα πίσω από το τέτοιο καπνίζανε μπάφους. Μπράβο Νίκο. Μεγάλη επιτυχία. Και κοτσίδα μαλλί. Και κοτσίδα μαλλί. Δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Εντάξει. Που αν ήσουν στο ελληνικό κολέγιο με κοτσίδα μαλλί θα σε είχαν αποβάλει. Εντάξει, κοτσίδα δεν ήταν, αλλά ήταν χυμένο ρε παιδί μου. Αφημένο. Γι' αυτό. Για λόγου δική σα είχαν αποβάλει λίγο. 100%. Αυτό γι' αυτό σου λέμε. Εκείνο το μαλλί δεν θα με αφήνει. Επειδή έχουν φύλακα αυτά τα σχολεία, έτσι. Κύριε, πού πάτε. Θα πήγαινα στη βίλη και θα πού πα έτσι αγόρμα, θα μου λέγανε. Πήγαινε κουρέψου και μετά έλα πάλι. Ή φάει μια πεντάρα αποβολή και έλα αύριο μετά. Όχι, μην έρθει με τον κεδεμόνα σου. Κουρέψου και έλα μετά πάλι. Έτσι θα πήγαινε. Κουρέ! Όπως είχε πάρει ένα τηλέφωνο στο καλά και το κλείδι. Κουρέψα! Ήδη. Το κλείσε. Τηλέφωνο, έλα φίλε, καλησπέρα. Κουρέψα αρκεί και το κλείσε. Λοιπόν. Τι γίνεται. Μάλιστα. 53 στο ΑΕΚ Λαμία, ένα σουτ έφυγε μακριά. Βλέπω λίγο γκρίνια στο ΑΚΑ. Πήγαν και με νεύρα τα παιδιά από το ΑΕΚ Μπάμπερ και έτσι όπως ήταν αποκλεισμός. Είχε 18.000 κόμμα στο ΑΚΑ, φίλε. Είναι σημαντικό. Ήταν γεμάτο το γήπεδο. Μπράβο στην ΑΕΚ που το γέμισε. Πέρα την πλάκα τώρα. Mm. Και εντάξει, λεπτομέρειε αποκλείστηκε τώρα. Έτσι, τώρα άσε τα τηλέμε εμείς. Νομίζω δεν είχε το Ματσιούλη, θα έχει περάσει.
Γιώνας Ματσιούλης. Και το Θείοντρο σε λίγο πιο κανονική κατάσταση, γιατί δεν είναι στο 100% και φαίνεται ο συγκεκριμένος. Ρήμας Κουρτινάιτης. Ο Ρήμας Κουρτινάιτης είναι στη Χίμκη. Εγώ απλά λέω, πετάω ονόματα. Μου αρέσουν. Άιγκαρς Μπαγκάτσκης. Άιγκαρς Μπαγκάτσκης. Ποιος? Άιγκαρ. Άιγκαρς Μπαγκάτσκης. Πού είναι αυτός? Αυτός Λιθουανός. Πού είναι αυτός? Νομίζω αυτός έχει ξεκινήσει στην Μπάμπερκ φέτος. Μάλιστα. Αλλά έφυγε. Εξαιρετικός προπονητής. Μάλιστα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, ναι, επειδή ακούει και ο κόσμος. Ναι, ναι. Να θυμηθούμε τι έγινε στην Τούμπα σήμερα. Ναι. Έτσι. Τι εννοεί, θα βάλουμε όλο το παιχνίδι. Τη μετάδοση σαν βρουκό. Όλο. Εντάξει. Επειδή και εγώ δεν πολύ στρίβω, δηλαδή δεν είναι. Και άμα μιλάω, είναι πολύ επικίνδυνο να πω πράγματα γενικότερα. Και αυτό θα θέλουμε εδώ πέρα, και αυτό έχουμε χάσει 12 λεπτά για να πει πράγματα. Δεν θα εκτεθώ, όχι. Δεν θα... Μα δεν σου είπε κανένα να εκτεθεί, να πει πράγματα, είπε. Θα πω πράγματα που δεν κάνει. Γιατί, δεν χρειάζεται. Έχει την εμπειρία για να τα πει όπω πρέπει. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Ναι. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Ότι γίνεται καλησπέρα που είναι. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Πικουλίνο Ορτίθη σήμερα του ρίμαξε όλου, να ξέρει. Όλη η Ελλάδα διάβαζε Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Το έχουμε διάβαξει όλα από τέρα. Βέβαια. Θα ακουστεί. Πικουλίν. Βέβαια το προνόμιο το δικό Πικουλίν μου. Πικουλίν ήταν, σήμαινε ζυζάνιο, θυμάσαι. Πικουλίν, νομίζω ζυζάνιο, ναι, 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 ναι. Ζυζάνιο. Έχω το προνόμιο βέβαια να έχω στο κινητό μου αποθηκευμένο. Ναι. Το ηχητικό, το οποίο δεν μονταρίστηκε από το τηλεφώνου μα. Α, είχε τηλεφώνημα, ήταν εγώ, νομίζω μέσω τέτοιο ρε φίλε έγινε. Ή κανένα Skype, ή κανένα τέτοιο. Κάνα Facebook, τίποτα τέτοιο νόμιζα. Καταρχάς για μένα η συνέντευξη είναι, δεν χρειάζεται να πάω παρακάτω όταν ξεκινάει. Ναι. Με το ότι ήταν δημοσιογραφικό μου αποθυμένο, γιατί τότε ξεκινούσα στη δημοσιογραφία. Για μένα δεν χρειάστηκε να διαβάσω παρακάτω, να ξέρεις. Τελείως. Για τον συνάδελφο. Με το που διάβασα το ξεκίνημα ήμουν κομπλέ, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Mm. Ο Πικουλίν. Πικουλίν. Σαν σήμερα τελικό στην Προύσα, ε. 97. Θυμάμαι, φίλε, εκείνο το παιχνίδι. Το θυμάμαι γιατί. Έγραφα τιμωρία. Ούτε το θυμάμαι. Έγραφα τιμωρία για το σχολείο για κάτι δεν θυμάμαι. Να γράψω 100 φορές, δεν θα ξαναμιλήσω, εντάξει, κάτι τέτοιο. Καμιά λαλακία θα κάνω. Ωραία. Και θυμάμαι ότι. Κλάνατε πάλι τι κάνατε. Έπαιζε το παιχνίδι. Έπαιζε το παιχνίδι στη τηλεόραση. Ναι. Και η Ροθοδόρα με είχε βάλει να γράφω στο γραφείο. Ξενερωμένος εγώ. Ωραία. Ναι, μεν κάτι άκουγα. Ναι. Αλλά δεν το βλέπα, ρε παιδί μου. Και όταν ξεμπέρδεψα και πήγα και είδα ότι κέρδισε. 78 δεν είχε. Τι άρεσε, θυμάμαι ακριβώ το σκορ. 78. Μου είχε μείνει τραύμα, παιδικό. Ναι. Λέω, όχι, ρε, εσύ το πήρε ο Άρης. Κατάλαβε, δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Εγώ τώρα δεν γελάω για αυτά τα οποία λέει Νίκο. Γελάω για μια άλλη ατάκα που μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, πιο μεγάλα ήμασταν τότε, φίλε. Έκανε παιδιά βρωμά. Αλλά Αλεξάνδρα δεν. Αφού βρωμάει. Μη ρεύεστε και μη παίρδεστε. Τι να κάνουμε. Αυτό μου έφτιαξε λίγο τη διάθεση. Ναι. Αυτές οι θύμισες. Έχω άλλον, άλλο. Αυτές οι θύμισες μου έφτιαξαν τη διάθεση. Έχω άλλο ταλέντο. Πιο μικρός αυτός, εντάξει, okay. Ο οποίος είχε σκάσει μύτη με ψητό κοτόπουλο μέσα στις μεστές. Κανονικά, πατάτα, ψητό κοτόπουλο, έχει παραγγείλει. Κύριος, εκεί πέρα αφημένο. Με χαρά. Τι νόησε ρε το παιδί να μην φάει, τι να κάνει. Να μείνει δικό, δηλαδή να πέσει κάτω από τα φαγεία. Πήρε το κοτοπουλάκι του και άρχισε. Πέρα και αυτό και ο άνθρωπο. Τέλος πάντων. Όχι, παιδιά που βρωμάει. Πικουλίν, φίλε, το ζυζάνιο. Ωραίο σου το θυμάσαι το Πικουλίν. Όχι, πάμε δρά πολύ. Εγώ θυμάμαι πολύ λίγο, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι όταν ήταν σχετικά μοντέρνο ψηλό, φίλε, γιατί είχε ένα ωραίο σούτ έτσι ψιλοκρεμαστό. Ήταν θηρίο. Okay. Ένα άλλο Νοβίνσκι. Ο Ορτίθ είχε παίξει μόνο στον Άρη. Έγινε τόσο σκηνικό με τον Πάκου, δεν έπαιξε. Okay. Είχε παίξει αλλού στην Ελλάδα. Γκούγκλαρε λίγο ρε φίλε Πικουλίν. Γιατί έχω εντύπωση ότι και κάπου αλλού είχε παίξει. Σημαντική συνέντευξη του σταμάτη του Μουρλή, πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί το βρήκε στο Πουέρτο Ρίκο, έτσι δεν το βρήκε τώρα. Πιτσαρία πλέον ο Πικουλίν. Πιτσαδόρο είναι. Ναι, ρε πιτσαδόρο, κοντά παντελονάκι και τα γνωστά. Το παπάκι. Ξέρω, σε κάτι πιτσαδόρο τώρα, κοντά παντελονάκι που έλεγε. Τι να κάνει. Έχει παίξει Saint Germain Athletics, Oregon State Beavers, Σαραγώσα, Utah Jazz. Real Madrid, Barcelona, Festina, Ανδόρα, Μάλαγα, German Athletics, Toritos, CAE. Όλα αυτά πριν τον Άρη. Ναι. Λέρε. Γυμναστικό Σύλλογος Λάρισας. Είδες και παίξει αλλού. Saint Germain Athletics, Ηράκλειο, Saint Germain Athletics. Τι γίνεται με Saint Germain Athletics. Ηράκλειο. Μπορεί να είναι αυτή η φίλη από το Puerto Rico και να πήγαινε το καλοκαίρι και να έπαιζε για να κάνει να αρπαχτεί και να βγάλει λεφτά. Άρης 96-97. Γουαγιακίρες Μαργκαρίτα. Okay, μετά πρέπει να είναι κάτι ομάδες, κάτι Ουρουγουάης και τέτοια. Okay. Άρης πάλι μετά 97-98. Πήγαινε το καλοκαίρι κάπου λογικά. Ναι, ναι, πήγαινε το καλοκαίρι και έπαιρνε λεφτά. Σάντιουρ Σκράμπερς και Αρεσίμπο Κάπτενς. Ο Πικουλίν.
Είχε κάνει ματσάρα τότε. 25 βάλει... πόντους. Ναι. 25 πόντους και όλα αυτά. 13, Μάριο Μπόνι και δεν συμμαζεύεται. 20 ο Μπόνι, 13 ο Λιαδέλης. Λιαδέλης. Ναι. Άσφρα μπούτια. Δεν μπορώ να πω το άλλο. Από τα κορυφαία που έχουν ακουστεί. Πώς πήγαινε. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα. Πες το άσφρα μπούτια. Νόνο τουρλωτός. Λιαδέλη δεν μας είπες. Πώς τον τρως. Λέγανε τότε. Ο Λιαδέλης ρε φίλε. Έτρωγε πολύ μπινελίκη ρε εσύ. Και μετά που πήγε στον πάγκο έτρωγε μπινελίκη και από τους Αριανούς. Γενικά ήταν μια πολύ είναι παίχτες που τη βρίσκουν, αγαπημένη μορφή για τον πινελίκη, ρε παιδί μου. Είναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίχτες. Ναι. Ήταν παιχτάρα, βέβαια. Έτσι. Ναι, ήταν. Ο οποίος έχει ανοίξει εδώ και χρόνια βέβαια στο Βόλο, το παλέ. Έτσι. Το παλέ. Είναι γνωστά αυτά. Έχει ένταξη σαμπρίνες, μαμπρίνες και τέτοια. Έχει χρόνια που χώρισαν. Ναι. Ναι, ρε. Την έχει δει. Παντρεμένη δεν ήταν. Ήταν, ναι. Ναι, παντρεμένη. Είχε πάει μετά στην Ουκρανία, είχε βγάλει να κάνω λεφτά. Γενικά δεν είχε βγάλει καλά λεφτά, φίλε τότε, γιατί ήταν καλά τα χρόνια. Και στον Άρη και στον Πάοκ. Βέβαια στον Πάοκ ήταν εκείνη τη χρονιά τη Dream Team Τάχα, του Batman, που διαλύθηκε μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση. Οπότε λογικά έφυγε. Τάχα. Clint Eastwood. Αλλά. Ναι, ρε φίλε, γιατί τότε είχε κάνει την ομάδα με τον Κορονιό, τον Λιαδέλη, τον Σιγάλα. Ποιο άλλο είχε πάρει. Νταϊνέγκο. Ναι. Πάρει παιχταράδες. Αλλά η ομάδα. Γιαννούλη είχε τότε, ξεκίνησε η ομάδα Οκτώβριο, Νοέμβριο. Κέρδισε την Μπαρσελόνα, Ευρωλίγκα. Ναι. Και κάπου Νοέμβριο-Δεκέμβριο διαλύθηκε το μαγαζί εντελώς. Δεν υπήρχε μία. Εντάξει, Batman είσαι, ρε φίλε. Σιγάλα, στράκι, θα έβαλα τάκι. Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Τι ωραία ζητήματα που έχουν ακούσει σε ελληνικά γήπεδα. Μια τέτοια εκπομπή πρέπει να κάνουμε μια μέρα. Ένα τότε, ρε φίλε, που στον μπάσκετ είχε καλό χαβαλέ. Τώρα δεν έχει ρεσί. Με παλιά ωραία ζητήματα των γηπέδων. Ναι. Τι να θυμηθούμε τώρα για τον Μπάνε. Τι λέγανε οι παοξίδες τότε, όταν είχε έρθει με την ΑΕΚ. Τι είχε πει, τι λέγανε. Μόνο αγάπη. Τι. Μπάνε καμάρι του ΠΑΟΚ μας η Λοντάρη. Ναι. Που, αν το θυμάμαι τώρα καλά, που έβαλες τα κίτρινα και έγινες. Εύκολο νομίζω. Εντάξει. Ο άποδος μπάρος στο τελικό της, του τέτοιου. Του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το 95. Αλήθεια. Βέβαια, στην ΑΕΚ τότε. Είχε γυρίσει και πάει 95. 99, συγγνώμη. 95 στη Λαμία. Είχα ένα βιβλίο παλιά με συνθήματα. Στην Κίντερ Μπολόνια γύρισε και πήγε στην ΑΕΚ με Γιάννη Ιωαννίδη, ξανθώ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Final Four. Ναι. Στο στάδιο Ρίσκε Βιλίε. Ο Πάο κερδίζει 31 πόντου στον Άρη, δεν θυμάμαι πόσο 30 τόσου. Και παίζει με την ΑΕΚ μετά τελικό, κερδίζει 17. Μπαλογιάννη Ματσάρα. Ναι. Ωραία. Μπάνε στο τελικό. Εντάξει, 0. Εντάξει. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Μόνο αγάπη. Ναι. Ο έλατο, γιατί δεν είσαι Πεύκο. Αυτό δεν ξέρω γιατί είχε ακουστεί. Πάω, ξέρω εγώ, εντάξει, ναι. Καρεμπέ, σαβούρο, μπιπ. Αγρότη, πεινάς, ο πειράς, ναι. Πολύ σοφή. Το μπάσκετ έχουν πολλά πράγματα, ρε φίλε. Έχουν πολλά. Και έχουν πολλά που είναι αυτοσχέδια στο μπάσκετ, να ξέρεις. Τότε που είχε πολύ κόσμο που ασχολιόταν να του νοιάσω πολύ και είχε γεμάτα γήπεδα και αυτά. Είχε πολλά αυτοσχέδια. Αυτό που μου λέει. Δεν ξεχάσω εγώ εκείνο με το Δουβί και το τέτοιο για το Ρίγα. Ποιο. Δεν θυμάμαι. Το Μάζ δεν ξέρω αν είναι Παοκάρης στο παλέ. Διαιτητές είναι ο Ρίγας και ο Δουβί. Ναι. Ωραία. Ξέρετε. Λοιπόν, κάνει ο Ρίγας τα δικά του, τρώει πινελίκια, Ρίγα, να η μάνα σου και τώρα και τ' άλλο. Μια δουλειά πηγαίνει στην γραμματεία, το διακόψει. Ναι. Ωραία. Και έχω τα παοξάκια, σταματάνε για το Ρίγα και βγαίνει το θρυλικό σύνθημα για να ξεκουραστεί η μάνα του Δουβί. Σέμα το Δουβί, είπε και το διακόψει. Ναι. Ωραία. Ναι. Ρίγα, να η μάνα σου. Δηλαδή, μη μα γράψει και διακόψει το παιχνίδι. Δεν βρίσκουμε σένα. Κατάλαβε. Δεν θυμάμαι ποιο μάτσο ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο μάτσο. Έχει διάφορα τέτοια. Το ήρθε στην Ελλάδα για πικνίκ, Ντομινίκ, Ντομινίκ. Βέβαια. 1-0 η ΑΕΚ με τον Πόνσε. Πολύ ωραία κεφαλιά. Ωραία σέντρα από αριστερά. Ωραία, φίλε Βασιλομπίλαρος με καφέ ζιβάγκο. Italian style. Και σακάκι από πάνω. Ωραία, τι ωραία, Βασιλομπίλαρε. Παιδί του Άρη, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, κλασικό παιδί του Άρη. Από εδώ ξεκίνησε. Ναι. Τι νερό. Ναι, με την Άρη έχει ταυτιστεί όμως, φίλε, τι να κάνουμε. Καλά, και στον Άρη έχει περάσει πολλά χρόνια. Okay. Οκ. Okay. Πολύ ωραία κεφαλιά έκανε ο Πόνσε. Στάζουν. Τι βάλε αυτό, φίλε. Μην πει τώρα κανένα στάζει πιπέρι. Όχι. Στάζουν γάλα τα μπούτια του σιγάλα. Και αυτό πολύ πετυχημένο. Ναι. Με τότε που ήταν πιο μπροστά ακόμα, ναι. Στάζουν μέλη τα μπούτια του Μπορέλη. Ντέμι, γδύσου να δούμε τη ζωή σου. Ωραία, φίλε.
Έχει ένα, και ένα άλλο Ντέμι τα λεφτά σου φέρτε να αγοράσουμε τη χέρτα. Παλιό αυτό. Πριν έρθει ο Ντέμι τότε στην Άκη να λάβει. Σταούλα. Σταούλα. Ήταν το φασούλα, εντάξει. Του Κοστούλα λέει εδώ πέρα. Και το φασούλα ήταν, για το φασούλα ήταν το τέτοιο. Φανούρι, φανούρι, φανούρι. Βγάλε την μπιπ και. Δεν λέγεται. Ναι. Θα έρθει πώ να το έχει σουρούρε, φίλε. Αλλά δεν τα λέμε, θα μου πει οκ. Καλά, δεν τα. Ναι. Και ντέρι τι πίνεις και σε εμάς δεν δίνεις. Μάλιστα. Κουφοντί να εμφανίσου, ρίξε βόμβα στην 7 και εξαφανίσου. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Καλό, καλό, ωραίο. Καλό. Ρετάκι, 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 πως έκανες στο χολαργό το λαγουδάκι. Τα μάξι σου είναι στο συνεργείο και τούφες σου βρεμπήκαν στο αρχείο, μάλιστα. Αυτό είναι το θηλυκό με το δέι με όρθιος, δύο χέρια, τρία ποδιά. Μάλλον, ναι. Αυτό πρέπει να είναι. Μάλλον, ναι. Παντελάκια, εδώ είμαι όρθιος. Δύο χέρια, τρία ποδιά. Λένε τον είχαμε πετάξει ένα κάδο. Λένε. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Έτσι λένε. Μάλιστα. Είναι μια έτσι αυτή η ιστορία με τα συνθήματα. Σου λέω στον μπάσκετ είχε πολύ ψωμί και είχε πολλά αυτοσχέδια. Το Τάνα Κολώνα, ο Γιώργος ζει ακόμα. Δεν ξέρω. Όταν λέει ο Γιώργος Αμανατίδης πήρε εισιτήριο από το νοσοκομείο, το σύνθημα έλεγε. Μήπως τράκαρε σε καμιά κολόνα. Αν έχει τρακάρει σοβαρά με το αυτοκίνητό του, λέει. Και πράσινη εξέδρα, λέει, επινοεί αυτό. Σε λεωφόρο Πειραιώς υπήρχε μια κολόνα. Ένα. Ο Γιώργος δεν την πρόσεξε και έπεσε κόμμα. Αμά. Αμά. Το κορυφαίο με τρακάρισμα είναι αυτό του Τσέκου, ρε φίλε. Ποιο. Το βγαίνει περιφερειακό. Βγαίνει περιφερειακό. Κολέω, λέει. Τρακάρι το. Και ξαφνικά σε μια στροφή του μπαρί με την οροφή. Είναι ατζαμίσια λίτα. Είναι ατζαμίσια να να να. Ο Τσέκος ο Αλίταρας. Έλα, άμα πατήσω Τσέκος ο Αλίταρας, το βγάλει, ρε φίλε. Τότε που έγιναν ο κάτω, εσύ με το Final Four στην Αθήνα και έχασε πάγκο το πρωταθλητριών. Η Βανέσα Δαμοπούλη τρομερή. Και μετά τα γνωστά που είχε, θα ήταν η χορηγία 1,6 δις και δεν προχώρησε και μετά διέλυσε η ομάδα και όλα αυτά. Η Βανέσα Δαμοπούλου τραγουδάει σε φιέστα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι για την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος. Η Επτά φωνάζει. Δί σου, Βανέσα. Να μπούμε όλοι μέσα. Ναι, φίλε. Ντροπή. Ντροπή. Σεξιστικό. Καλό. Σεξιστικό. Και τραγουδούσε και σε φιέστα της ομάδας σας, δηλαδή. Δεν τρέπεστε λίγο. Σεξιστικό. Είναι Παρθένα του επόπτη χτένα. Αυτό είναι για τον Ελληνιάδη. Ναι, 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 ναι. Επόπτη γερά, κοιμήσου και ονειρέψου πως έβγαλες μαλλιά. Μάλιστα. Πες κανένα πετυχημένο. Παοκτσίδες εναντίον γνωστού προπονητή. Παιδί δε σου έδωσε ο Θεός και δεν μπορείς να μπιπ. Και κύπελο ευρωπαϊκό δεν θα πανηγυρίσεις. Πάρε την κατάληξη του πανηγυρίσεις. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο τέτοιο, το οποίο δεν χρειάζεται να το πούμε. Θα στα πω στο διάλειμμα. Μάλιστα. Έχει κι άλλο τέτοιο. Για ποιον το λέγανε αυτό? Ξανθώ. Α, σωστό. Μάλιστα. Σου λέω έχει πολλά, έχει πολλά. Είναι πολλά τα οποία δεν. Δηλαδή πρέπει να. Δεν μπορείς να μαζέψεις όλα κάπου. Και έχουν ακουστεί, σου λέω, κατά καιρούς διάφορα σε παιχνίδια εκείνη την ώρα που βγαίνουν, καταλαβες. Που δεν, είναι, δεν έχουν τραγουδιστεί και πάρα πολλές φορές. Και έτσι σε ένα παιχνίδι μέσα βρέθηκε ένας και το έφαγε τον Πινελίκη. Αλλά ο Λιαδέλης ήταν από τα αγαπημένα πρόσωπα του Πινελικίου. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Όχι. Α, είναι φάουλ. Θα τελειώσει και από σήμερα το. Το άλλο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι εκτός περιοχής. Αυτό το παλικάρι που είναι διαιτητής, δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι εκτός περιοχής και έχει φάουλ σε καλό σημείο η ΑΕ. Εντάξει. Για τα πόδια πιάνε κοντά στην. Ο Ντάνι. Αυτός τραβάει στον Γκάμα. Αυτός. Αυτός Αλιταράς. Ναι, ναι. Οριακά είναι εκτός περιοχής. Μπορεί να είναι και πάνω στη γραμμή, φίλε. Μια κατσάμε. Αλιτάρα. Όχι, όχι, απ' έξω είναι. Αλίτη. Γελία. Σύχαμε. Νίκο. Σύχαμε. Για δες λίγο, ρε φίλε, είναι πέλη, όχι αυτό. Δεν καταλάβω. Γιατί έπεφτε. Το δείξτε μια φορά ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι τέτοιο. Αν είναι πάνω στη γραμμή. Άμα είναι πάνω στη γραμμή, πέναλτι. Είναι πάνω στη γραμμή, είναι πέναλτι. Είναι πολύ ωριακή φάση. Ο διαιτητής έδωσε ότι είναι εκτός, λίγο έξω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Είναι να μην το βλέπω καλά. Οκ. Okay. Σε κάθε περίπτωση φάουλ για την ΑΕΚ. Σε καλό σημείο. Κλασικά. Να δούμε, θα κάνει το 2-0. Η Χάπο Ιερουσαλήμ θα αποκλειστεί. Και ποιος θα κάνει το Final Four. Η Μπολόνια, αν περάσει. Βάλτε τον Ηλία στο ρολόι να μετράει πόσο ναι, τρώει. Ναι, φίλε, εντάξει. Ηλία σαν Ματσίδη. Στι 24 Γενάρη του 2001. 6-1. Είχε κι άλλο το για τον Ηλία Ματσίδη, δεν το λες. Ναι.
Δεν μπορείς να το πεις. Ποιο? Κάτι με βία. Ποιο? Στον πιπ του Ηλία. Ναι. Φάνη αγαπούν όλα τα παιδάκια και τη βγαίνει στο γαλί, στο γυαλί και τρως τα γαλιδάκια. Ναι, ναι. Και αυτός είχε κάνει διαφήμιση με γαλιδάκια τότε. Με αφορμή τη διαφήμιση για το Snack Eurobasket 87, ναι, ναι, στην οποία συμμετείχε ο Φάνης Θεοδούλου, παδί του ΠΑΟΚ, φώναξε το παρακάτω σύνθημα, προκαλώντας το γέλωτα, στον ίδιο τον Άσο του Πανιωνίου. Φάνης, τι παιχτάρα, ρε φίλε. Ο Φάνης, φίλε, αν έπαιζε τέτοια εποχή, που έπαιζε από 1 μέχρι 5, ναι, θα είχε βγάλει πολύ, πολύ περισσότερα λεφτά και θα έπαιζε σίγουρα Ευρωλίγκα. Και προφανώς το κορμί από εκεί μετά θα γίνει όπως έγινε, έτσι. Αυτή η τεράστια μορφή. Νερό στο Μόρνο. Νερό στο Μόρνο, ρε. Τότε στο Final Four. Θα το έχω ακούσει. Λοιπόν, με αυτή τη μουσική επιλογή πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Πέστε μου τι γίνεται στα live εδώ πέρα, Νίκο Παπαδόπουλος, στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ένα παιδί προηγείται για 100 και 6-7 λεπτά με τον City Cardiff 2-0. Πόνσε. Τότε να μικρή Σαλπάλα 1-0, Chelsea Brighton 1-0, Eibar Ράγιο 1-1, Ουέσκα θέλετε 1-2, Βαλένθια Real Madrid ξεκίνησε, είναι στο 30 στο 0-0. Ημίχρονα στην Ιταλία, Ρώμα Φιωρντίνα 1-1, Σπαλ Λάτσιο 0-0, Τζένοα Ίντερ 0-2 με 10, Τζένοα Τωρίνο Σαμπντόρια 2-0, Φροζινόνε Πάρμα 2-1. Γκολ για την Τρουχιγιάνος στην Στουντιάντες Καράκας 0-1 στη Βενεζουέλα. Πάνω στη γραμμή σώζοντα 2-0. Διβιζιόν Απερτούρα 43. ΑΕΚ Λαμία 1-0. Σεν Τζόνσον Νταντί 2-0. Έμεν Άγιαξ 0-4 στην Ολλανδία. Λέγκια Βαρσοβίας Αγγελώνα 3-0. Δείτε το κορεό των οπαδών της Λέγκια. Είναι εκπληκτικό στο παιχνίδι που δεν ξέρετε. Τι επιχωνίζει. Είναι ένας, έχουν κάνει έναν τύπο ο οποίος είναι ζωσμένος με κριτικά και μετά παίρνει όλη η κερκίδα φωτιά. Ωραίο, ωραίο. Καλό. Απαγορεύονται μας, φίλε. 0-5 ο Άγιαξ. Την έμενε, πάμε στο break. Δύσκολο απόγευμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12 με Νίκο Παπαδόπουλο εδώ. Παρόντα με. Τι είναι δύσκολο αυτό που καμισάκι σήμερα, είναι χαλαρό. Εντάξει, είναι με τζιν, δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι. Είναι κάτι παραπάνω από ένα χαλαρό καθημερινό που κάμισε ο Νίκο. Πήγα σήμερα στα μαγαζιά. Έλα ρε φίλε, για πες. Για άλλο λόγο βέβαια. Ναι. Όχι για μένα, ναι, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Και βρήκα έναν εκπληκτικό συνδυασμό, γιατί έχω μια βάφτιση το Μάιο. Mm-hmm. Στη Λεμεσό. Ναι. Που θα πρέπει να πάω, να ξέρεις, για 2-3 μέρες. Στη βάφτιση, ρε φίλε, πας Παρασκευή, γυρνάς Δευτέρα. Okay, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Καθημερινή δεν να θα γίνει. Καθημερινή λίγο δύσκολα. Ναι. Ναι. Σωστό. Άρα δηλαδή αφήγουμε κανένα Πέμπτη, αγυρίσουμε κανένα Δευτέρα. Παρασκευή μπορεί να φύγει, φίλε. Όχι, τάκτα πάω. Γιατί να πάω, μέχρι να πάω θα φύγω. Και ψάχνουμε για ρούχα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και βρήκα ένα πακέτο σήμερα. Πολύ καλό και τιμή. Για τη βάφτιση. Ναι, ναι, ναι. Τι λέει, ρε, φίλε. Όποτε έχω ένα τέτοιο event, εγώ πάντα ψωνίζω. Είναι αφορμή. Μπράβο, Νίκο. Είναι αφορμή μου. 110 ευρώ μου βγαίνει. Κάτι θα κάνουμε. Πάντου δίνουμε λεφτά γενικότερα στις τελευταίες μέρες. Βάφτιση, ρε φίλε. Είναι μια περίοδο. Θα σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Επειδή γενικότερα εγώ τέτοιες υποχρεώσεις αποφεύγω. Είναι, ρε παιδί μου, κάτι. Είναι ως προσώπου δηλαδή πολύ κοντινό. Πρώτη μου ξαδέλφη βαφτίζει το παιδί της. Και πρέπει δηλαδή να είσαι πολύ σε 9-5, ρε παιδί μου, δηλαδή. Εκεί είναι λίγο διαφορετική η φάση μας γενικότερα. Και... Τι είδε δηλαδή, ρε φίλε, πέρα. Ναι. Έχει κάποιο dress code. Έχω τα ρούχα για να πάω. Αλλά ευκαιρία να πάρουμε κάτι καινούριο. Να μπλουτίσουμε λίγο την καρταρόμπα μας. Αυτό. Είμαστε λίγο διαφορετική κατάσταση στην Κύπρο. Είναι η αλήθεια. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Σε τέτοια event ειδικά. Ό,τι τι δηλαδή. Είναι λίγο... Πάτε κοκέτες, πούμε, τι γίνεται. Ναι. Καλά, δεν γίνεται όμως στην Κύπρο αυτό. Ναι, όχι, είναι λίγο. Και γενικότερα γίνεται, εντάξει. Ναι, αλλά και στο σώμα μας είμαστε λίγο έτσι. Όχι, περισσότερο, όχι όλοι. Ναι, αλλά εμένα με ψήνουν τέτοια πράγματα γενικότερα. Okay. Μια φορά είχα πάει να κάνω πάσα στην Κύπρο και έχω σκάσει μύτη με βελούδινο σακάκι, ας πούμε. Ήταν πολύ δυνατό. Και έχω μείνει. Υπάρχει φωτογραφία από αυτό κάπου. Όχι. Ναι. Ναι, τώρα που είναι τη μόδα όμως αυτά, δεν λέτε τίποτα. Τα φορέ ο Παπαδόπουλο. Πάσα στην Κύπρο, πόσο θα έχουμε, για 30. Όχι, δεν είχε κινηθεί. Νομίζω γιατί χρόνια. 12 χρόνια, 13. Δεν είχε πάρα πολλά. Δηλαδή πριν 12 και 13 χρόνια κατέβηκε στην Κύπρο Πάσχα, όντα 10. Όχι, ψερέμενε. Θα σου πω ψέματα. 2007, 17 χρονών. 17 χρόνια κατέβηκε με βελούδινο σακάκι. Mm-hmm. Πολλά τα προβλήματα ήταν, φίλε, τελικά.
η βάση του προβλήματος ξεκινάει από πολύ νωρίς. Δεν είναι. Πρέπει να. Digging deep που λένε και οι Αμερικανοί για να βγάλουν άκρη. Ωραίο ήταν. Ωραίο, ναι. Ωραίο. Και 17 χρόνια εμφανίστηκε σε φίλο με βελούδινο σακακί. Ναι. Τι τραγουδιστή είσαι. Τι κάνα live πήγε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Μπράβο. Τέλος πάντων. Τα κρατάμε λίγο αυτά τα οποία λες. Όλες αυτές τις. Τις αποκαλύψεις που κάνει. 0-2 η Βέρντερ μέσα στις Άλκες, 72. Και η Γερμανία έχει. Ναι. Κύπελο είναι αυτό. Κύπελο είναι αυτό. Α, okay. Όλοι παίζουν. Και εμείς παίζουμε. Εμείς έχουμε κύπελο. Ναι, βέβαια, και ομάδα έχει Champions League, ρε φίλε. Ναι, βέβαια, έχει τους, όχι, τα πρώτα παιχνίδια των 8. Το Champions League πάει την άλλη εβδομάδα τα πρώτα παιχνίδια. Πάνε μια εβδομάδα, δύο μάτς. Την άλλη εβδομάδα άλλα δύο και μετά πάμε στη ρεβάνς πάλι. Θα σου απαντήσω. Για να έχουμε μεγαλύτερο τηλεοπτικό χρόνο. Μια τέτοια βλακία μυρίζουμε θα κάνουμε πάλι. Ένα μάτς, ρε φίλε, δεν πάει. Και θα κενευριστώ. Τρίτη ένα μάτς, Τετάρτη άλλο ένα μάτς και μετά την άλλη Τρίτη και την άλλη Τετάρτη τα άλλα μάτς. Τη πρώτη. 9 Απριλίου Tottenham City. Ναι. Και Liverpool Porto. Την ίδια μέρα. Ναι. Α, οκ. Okay. Άρα όλα παίζονται τρίτη. 10 Απριλίου, Ajax Juventus και United Barcelona. Μάλιστα. Και μετά, την επόμενη εβδομάδα κιόλας είναι επαναληπτική. Ναι, ναι. Κατευθείαν στα καπάκια. Mm-hmm. Οχο. Τι, να τελειώνουμε. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Εμείς τώρα μπορεί να... Να το λέμε, αλλά είμαστε Απρίλιο, δηλαδή κάπου το Μάιο. Τελικό του Champions League, αν θυμάμαι καλά, είναι. 2 Ιουνίου, κάτι τέτοιο. Όχι, το έχω μπροστά μου, 1 Ιουνίου. 1 Ιουνίου, ναι. Okay. Το κάνουν έτσι γιατί είναι τελική, είναι 30 του Απρίλη, μετά το Πάσχα δηλαδή. Μετά αργεί πολύ ο τελικό, είναι η αλήθεια, αλλά ο τελικό ναι. Συνήθω, ευκαιρία για τη Λαμία, πρόλαβε ο Μπάρκα. Συνήθω τελικό είναι αφού τελειώσουν τα πρωταθλήματα, δεν είναι. Ναι, τα τελευταία ναι, χρόνια. Και γίνεται και Σάββατο πλέον. Ναι. Ο τελικός, εδώ και κάποια χρόνια. Μια φορά τον έχασα επειδή είχα γάμο. Στην Κύπρο πάλι? Ναι, ναι, ναι. Πάλι με βελούδινο πουκάμισο, με σακάκι. Όχι, όχι, ναι. Όχι. Τις αδέρες αυτές τις ίδιες ή άλλες? Ναι, τις ίδιες. Α, τις ίδιες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι μόνη, όχι, βασικά όχι, δεν είναι μόνη που έχει παντρευτεί, έχουμε κι άλλον παντρευτεί. Φίλε, σαν το τελικό που είχαμε δει στο θρυλικό. Ο τελικός ήταν εκείνο που το πήρε Ίντερ. Ίντερ Μπάγερν ήταν με το Μουρίνιο. Το 10. Ναι, το 10. Ο τελικός που είχαμε δει λοιπόν. Στο κελάρι του Σέρτζιο Κοσεϊσάο στην Κοίμπρα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ήτανε κορυφαία στιγμή που έχουμε ζήσει. Απίστευτο γέλιο. Ωραία. Με τρομερή μορφή. Νομίζω έφυγε αυτός. Κέρασε. Ντομένικο Ντονόφριο. Κέρασε. Ποιος ο Σέρτζιο? Ναι. Φίλε, ρώτα το κελάρι. Έμπαινε μέσα ένα κυκλικό κτίριο σαν αυτό που είχε πάνω ένα σαλόνι τεράστιο. Και όπου έπιανε το βλέμμα σου ήταν τα αμπέλια του Σέρτζιο. Η αγάπη έρχεται ναι. Και με υποστηρίζει, παραδόξως, δεν το συνηθίζει. Το βελούδινο σακάκι. Όχι, ρε. Ναι. Και εγώ λέω: όποτε έχω τέτοια event, λέει ψωνίζω. Εσύ αγάπη βασικά ψωνίζει και χωρίς να υπάρχει κάποιο event, είναι η αλήθεια. Δεν είναι το ίδιο όμως. Η αγάπη είναι γυναίκα, φίλε. Ναι, εκεί είναι που ισορροπεί λίγο η κατάσταση. Εντάξει, απλά η αγάπη έχει μια υπέρμετρη λατρεία όσον αφορά το κομμάτι του shopping. Είναι γυναίκα και είναι φυσιολογικό. Ναι. Που λες τελικό του 10, όπως είπες και εσύ. Στο κελάρι του Σέρτζιο. Στο κελάρι του Σέρτζιο. Ένα... Το μη προπονητή της Πόρτο που θα πάει στο τελικό φέτος. Ένα ημίγλυκο το 67. Δεν θυμάμαι καν τι ήταν. Καταπληκτικό φαγητό. Ναι. Δηλαδή, Μάριο Ζαρντέλ με κιλάρα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, φουλ προεδρική. Ναι. Κριστιαν Βιέρι, υπερκολοσιαία μορφή. Εντάξει, δεν υπήρχε άνθρωπο να μην έχει γλεντήσει. Φίλε, ήταν τότε το διήμερο. Τη απόσυρση του Σέρτζιο με το φιλικό. Πόσα άτομα σας είχε? Δεν μας είχε. Εμείς είχαμε ταξιδέψει τότε γιατί ο Πάκος θα έπαιρνε προπονητή. Και σας είπε λάτε κι εσείς. Το Ζόρζε Κώστα. Ναι, και σας είπε λάτε κι εσείς το βράδυ. Φίλε, μας τίμησε όλο το γήπεδο της Κοίμπρα γιατί ο Χρήστος ο Παυλίδης να είναι καλά. Ναι. Είχε πάρει από την μπουτίκ ένα ετό μεγάλο ναι. Που το πουλούσε την μπουτίκ. Και οι Έλληνες μουσιογράφοι που ταξίδεψαν για να αποτίσουν φόρο τιμή στον Σέρτζιο. Και μπήκαμε μέσα στο γήπεδο στο ημίχρονο. Μας σιρουκοτάει όλο το γήπεδο. Ωραία, γιατί δώσαμε τον αιτό στο Σέρτζιο. Ναι. Εντάξει. Τότε ήταν η χρονιά που σταμάτησε ο Σέρτζιο και καπάκι νομίζω ανέλαβε τεχνικός διευθυντής, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή με το που σταμάτησε στον ΠΑΟΚ, που ήταν η τελευταία εβδομάδα, ναι. Ανέλαβε τεχνικός διευθυντής για λίγο διάστημα, δηλαδή ένα εξάμηνο. Και ήταν τότε που θα έφερε προπονητή, υποτίθεται ο Ζόρζε Κώστα και έγινε την προσγραφική αποστολή για να φέρουμε τον Ζόρζε Κώστα. Αποστολή. Τίποτα. Ωραία, τίποτα. Τρεις μέρες. Ούτε καταλάβαμε γιατί πήγαμε. Πρέπει να ήταν η πιο ανούσια δημοσιογραφική αποστολή στην ιστορία. Και ήσασταν πόσο, 50 άτομα στο κελάρι κάτω. Παραπάνω ήταν, φίλε. Παραπάνω. Γιατί σκέψω ότι ήταν διάφοροι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει με τον Σέρτζιο μαζί. Έπιασε κουβεντούλα με τον Κριστιαν Βιέρι.
Δεν μπορούσα να φανταστεί τη μορφή μιλάμε. Δεν έχει ιδέα. Έπιασε. Εννοείται ξέρετε τι καφενείο κάναμε. Και κάναμε τρομερό καφενείο με Ντομένικο Ντονόφριο. Σαν Ντάρλι έχει τραφεί από προπονητή σε κάποια φάση. Ναι. Αυτό θα πρέπει να πέθανε, ρε φίλε. Ήταν δύο αδέλφια ήταν. Ο ένα ήταν πρόεδρο και ο άλλο προπονητή. Τέλο πάντων. Που τον είχε ο Σέρτζιο Σαντάρ. Μεγάλο καφενείο. Και ήταν τότε που το πήρε ο Μουρίνιο με την Ίντερ. Ναι. Που είχε δει πόσο 2-1 είχε δει. Την Bayern στο τελικό. Anyway, ναι. Και το είχε πάρει. Πιο ωραία φάση τελικού Champions League, φίλε. Δεν υπήρχε καλύτερη από αυτήν. Απλά δεν είχαμε μεγάλη πρόσβαση στο Σέρτζιο, είναι η αλήθεια, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει να, ναι, να μιλήσει μαζί του. Και τώρα ο Σέρτζιο 8 με την Πόρτο και παίζει με τη Λίβερπουλ. Και είσαι μάθος στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ για να κάνεις μπάσκετ. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Α, τη μια έχει ήσυχο το κεφάλι του. Πολύ καλύτερα. Ναι, ναι, είναι θετικό αυτό. Πολύ καλύτερα. Κάνει κουμάντο αυτός, δεν έχει κανένα να του βάζει, όλα τα κάνει αυτός. Ναι, τα πολύ σκέτα. Καλύτερα. Έτσι. Ο Σέρτζιο, φίλε. Θα έχουμε πάντα κάποιον το κεφάλι μας πάνω. Ξέρεις ποιον είχε φέρει πίσω ο Σέρτζιο, είχε με ρίξει τρομερό γέλιο γιατί δεν είχε κανένα και έκανε παρέα μαζί μας. Σέρτζ Διέ. Γνωστός και ως Αρίστο. Ο Αρίστο δεν ήξερε κανέναν. Ο Σέρτζιο τον ήξερε και τον είχε δωρήσει σε μια φιλανθρωπική εδώ σε Σαρολίκη της Άρσης τώρα, δεν ξέρω ποια ήταν. Και λέει, ας το φέρω. Και τον κάλεσε και αυτόν και πήγε ο Αρίστο γιατί εντάξει ρε φίλε είναι μορφή και δεν ήξερε κανέναν. Και κάνει καφενείο. Είναι αυτό το θελικό σκηνικό που έχει έρθει ο Βιέρ για να παίξει το θελικό, αυτό υποτίθεται. Και δεν έχει φέρει ποδοσφαιρικά παπούτσια. Τρομερό. Έχει έρθει και λαδούρα. Και δεν ξέρει σε κάποια φάση, παιδί μου, του λέει ο προπονητής χρονογράμμη να παίξει και δεν έχει παπούτσια. Γιατί πριν του βρίζα. Αγάπη, δεν είμαι τσιγκούνη. Προνοώ, να ξέρει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει λεφτά πρέπει να τα ξοδεύει όλα. Πρέπει να κρατά και λίγο κάτι σε ένα κλειπάκι. 2-0 η ΑΕΚ, λοιπόν. Μια καβάντζα. Καθυστερήσει. Και μόλι είπαμε για λεφτά, μίλησε η ομάδα που ξοδεύει. Τον παλικάρι. Δεν κλαίει. Κάτι έπαθε και πέρα συγκινήθηκε. Ωραίο γκολ βαλιά. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ με το 2-0. Κρίστησιτς. Ο Νέναντ. Ωραία, κοντρατάκ. Άρα πάλι τρίτη σερή χρονιά θα έχουμε τον ίδιο τελικό. Μπορεί να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, φίλε. Τρίτη σερή χρονιά. Πολύ πιθανό. Ναι. Φαβόρης. Έλα, δείξε ξανά λίγο τον κόντρα, φίλε. Το προλάβαμε στο τέλος. Το θέμα είναι πού θα γίνει. Στο ΑΚΑ. Μην τα λες αυτά γιατί η αγάπη θέλει να πάει στο Κατάρ πριν. Όχι, ρε, στο Κατάρ. Στο ΑΚΑ θα γίνει. Είναι το γήπεδο που έχει τις, πώς το λένε, τις καλύτερες προδιαγραφές από πλευράς ασφάλειας. Πέρσι που έγινε και ο τελικός δεν έγινε τίποτα. Αλήθεια. Έγινε κάτι. Όχι, όχι. Δεν έχει γέφυρα. Πολύ ευχάριστο για τους φίλους. Είναι πολύ ευχάριστο για τους φίλους του ΠΑΟΚ να ξεκινάνε από τα ξημερώματα να είναι όλη μέρα στο δρόμο, να μην μπορούν να σταματήσουν πουθενά και μετά να πάνε το τελικό και να γυρίσουν. Πολύ ευχάριστο και εύκολο. Έτσι. Αλλά δεν έχω θέμα πλέον με το ΑΚ γιατί πέρσι η ομάδα το πήρε το κύπελλο εκεί. Οπότε όποια κατάρα έχει την έδιωξε. Δεν με νοιάζει πλέον. Μέχρι πέρσι έλεγα να μην ξαναπατήσει εκείνο το κύπελλο. Αλλά αφού το πήρε πέρσι. Μάλιστα. Δεν έχω θέμα πλέον. Ας γίνεται και εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. 2-0 ο ΠΑΟΚ, 2-0 και ΑΕΚ. Οπότε η λογική λέει ότι και οι δύο θα πάνε στον τελικό. Έχει άλλα. Μοιρασμένα πρωτοσέλιδα αύριο. Αετή για τελικό. Φωτογραφίες από το τελικό του Βόλου εκεί πέρα στη φάση που είναι ο ένας με το. Που είναι έτσι. Ναι, ρε φίλε. Μοσαϊκό. Βέβαια. Άμα το κάνει κάτω σωστά. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κάνω από τον Gold Verin από πέρσι, ας πούμε. Εντάξει. Η εφημερίδα με τα ίδια αύριο, αν υπάρχει, πρέπει να βγει όχι μοιρασμένο πρωτοσέλιδο, όχι με τους παίχτες, με αυτή τη σκηνή που αναφέρει ο Νίκος. Ναι, ναι, ρε φίλε. Έτσι. Εγώ αυτό θα κάνω. Τα σήματα, ξεφονταριστά τα σήματα. Έτσι. Δώσ' μου και μια ξεφονταριστή γέφυρα Βόλου, Πανθεσσαλικού. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Ναι. Συμφωνούμε. Εκείνο θα πουλήσει αφρέσια τυρόπιτα το πρωί σαν περίπτερα. Μάλιστα. Τενερίφη πάει στο Final Four. Την άφησε έξω την Χάπολ Ιερουσαλήμ 81-64. Λεγόταν ότι η Χάπολ θα έκανε και το Final Four, αλλά αποκλείστηκε οπότε το Final Four στην Ιερουσαλήμ δεν θα γίνει. Έξω λοιπόν η ΑΕΚ, έξω η Χάπολ Ιερουσαλήμ, από τα φαβορή είναι η αλήθεια στο Champions League για να βρεθούν στο Final Four. Βέβαια η Τενερίφη ήταν και αυτή τα φαβορή και η Μπάμπερκ ήταν. Γιατί όπως και να το κάνουμε, προχώρησαν με Ευρωλίγκα. Μπάμπακ. Ό,τι βλέπω και η Βίρτους Μπολόνια. Αν δεν γίνει κανένα θαύμα, δεν προηγείται. Έχει ουσιαστικά 5 πόντους διαφορά. Τζόνι, βάλε λίγο ρε φίλε. Νόβα 3. Μπάσκετ το προλάβουμε. Τώρα δεν θεωρώ ότι έχει από τι μου βγάζει εδώ. Για βάλε λίγο να δούμε. Μπορεί να έχει τελειώσει εκείνο. Λέω εγώ από την εφαρμογή να το βλέπω. Να είναι λίγο πιο πίσω. Να δούμε αν υπάρχει οριστικό. Θα πάει στο Final Four, φίλε, η adverb. Γνωστή μπασκετομάνα adverb του Βελγίου. Λοιπόν, εκεί είναι 73-58, προηγείται η Βίτου στην Αντέρ. Ουσιαστικά έχει 7 πόντους διαφορά. Ναι, και μένουν 19 δευτερόλεπτα. Οπότε η Βίτου ήταν η ομάδα και πιθανολογώ ότι το Final Four θα γίνει στην Πολόνια.
Οπότε, Final Four Champions League φέτος, Τενερίφη, Virtus Bologna, Adverb και Bamberg. Και πού θα γίνει? Θα αποφασίσει η FIBA. Γιατί έχει αυτήν πολύ έξυπνη λογική και τακτική να βάζει το Final Four αφού προκύψουν τέσσερις ομάδες, δηλαδή να το διοργανώσει μία από τις τέσσερις ομάδες. Mm-hmm. Έτσι. Τις δύο προηγούμενες φορές οι διοργανώτες το πήρανε. Πέρσι η ΑΕΚ στο ΆΚΑ, πρόπερσι στην Τενερίφη στην Τενερίφη. Για να δούμε ποιος θα το διοργανώσει φέτος. Λεγόταν θα γίνει στην Ιερουσαλήμ εφόσον περνούσε η Χάπουελ, αλλά η Τενερίφη την απέκλεισε. Οπότε η Βίρτους Μπολόνια πάει στον τελικό. Πάει στο Final Four, μάλλον, συγγνώμη. Πολύ ωραίο γήπεδο, γεμάτο, ασπρόμαυρο. Μπάσκετ City Μπολόνια Νίκο Παπαδόπουλε. Γεμάτο γήπεδο μόνιμα. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραίο, ένα πέταλο ωραίο ασπρόμαυρο. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει το Final Four στην Μπολόνια. Ο Μάρκος Μπόλαρης δεν έχει αναδεχτεί την παρέτηση της Ρωματέας. Ναι, και εγώ έτσι διάβασα για τη Θωμαρίτα. Θωμαρίτα Καλδάρα. Ναι. Δεν θα κάνω ό,τι θέλουν οι κανίβαλοι. Είμαι full με Μάρκο Μπόλαρη, να ξέρεις. Full. Ωραία, Λαμία, τι έχασε. Τι έβγαλε ο Μπάρκας, ρε φίλε. Πω, τι επέμβαση έκανε ο Παλίκαρος. Στο 95. Ο Αντέτζο, δες τι έβγαλε. Αντέτζο. Ω, μεγάλη ευκαιρία. Λέω, δες τι έβγαλε, γιατί είχε αντίθετη κίνηση το κορμί του. Άρα πρόλαβε και έβγαλε το χέρι του και απέκρουσε. Η οποία Καλδάρα λέει... Η Θωμαρίτα. Είναι επιφορτισμένη για θέματα εκκλησιαστικής και θρησκευτικής διπλωματίας. Τι ωραία, ρε φίλε. Εκκλησιαστικής και... Εκκλησιαστικής και θρησκευτικής διπλωματίας. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Τι ωραία, ρε φίλε. Γίνεται δημοσιογράφος. Τι ωραίες δουλειές. Τι ωραία πράγματα. Γίνεται δημοσιογράφος. Τι ωραία πράγματα, φίλε. Αυτά είναι τα ωραία. Νίκο, διακρίνω μία κακή ψυχολογία. Mm-hmm. Το επιβεβαιώνεις δηλαδή. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θες να αναφερθείς. Όχι, θέλω 2-3 εκπομπές. Ναι. Σιγά ρε. Τις έχεις από μένα την άλλη εβδομάδα, πάρτες, τριετάρτη πέμπτη, εγώ δεν έχω πρόβλημα και πέστα. Τι θα κάνω, θα βγει και ώρες να τα λέω. Δεν είπες, φίλε, θέλω 3 εκπομπές. Ορίστε, πάρτες. Από μένα σε κομπλέ. Από μένα σε κομπλέ. Βρίσκω σε τοίχο. Φίλε, να ξέρεις ότι ο τοίχος δεν πέφτει. Εσύ θα σπάσει το κεφάλι σου. Ή θα ρίξεις εσύ τον τοίχο. Δεν πέφτει, ρε φίλε. Είναι μωρέ, θα τον βλέπω με πολιτικά. Με την Μπολόνια. Δεν έπαιζε τραυματίες. Okay. Μπολόνια πήγε στο τελικό. Τι ωραίο γήπεδο, ρε φίλε. Μάλιστα. Τι ωραίο γήπεδο και πάντα γεμάτο. Τι ωραία τα γήπεδα μπάσκετ όταν έχουν κόσμο. Ωραία, ναι. Τι ωραία ατμόσφαιρα γίνεται. Αλήθεια είναι αυτό. Τον Προμηθέα Πατρών τώρα το Σάββατο θα έχει κόσμο στο παλιό. Καλή ερώτηση. Θα έχει. Θα έχει, λες, ε. Είναι πολύ ξενέρωτη αυτή η ώρα, φίλε. Καλά, είναι πολύ Basket Live. Είναι πολύ, πολύ αντιεμπορική αυτή η ώρα. Πολύ. Φίλε, τώρα 4 παρά. 3,5 ώρα το μεσημέρι, σε παρακαλώ. Είναι αντιεμπορική για το. Ακόμα και το δημοσιογράφο είναι αντιεμπορική. 100%. Ναι, είναι πολύ τέτοιο. Πολύ... Ποδοσφαιρικά οι περισσότεροι την έχουν συνηθίσει παλιοί ήδη κυρίως. Εντάξει, okay. Δεν αλλά είναι, και... το μπάσκετ είναι 5 ώρα. Μπάσκετ είναι 5-6 ώρα. 5 η ώρα. Άντε 4. Και 7 το άλλο. Άντε 4. Το καλό υποτίθεται. Ναι, ή τέλος πάντων το ξεχωριστό παιχνίδι. Όταν μπαίνει το 3 μπροστά χαλάει πολύ. 3,5 ώρα δεν φύγει. 4 παρατέταρτο, σε παρακαλώ. Πού παίζεις εσύ αυτήν την εβδομάδα? Παναθηναϊκός πάω Κυριακή 5,5 ώρα. Ρεκ πιτίνο. Μάλιστα. Παναθηναϊκός που παίζει με την. Μπουντούζνο Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Νικάει και περνάει. Παρασκευή αύριο. Ρε. Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω αύριο παίζει. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός ή μεθαύριο Ολυμπιακός. Νομίζω, ναι. Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι το αντίθετο, φίλε. Γιατί... Όχι, έχεις δίκιο, επειδή είναι σήμερα. Ναι. Μιλήσω, οπότε νομίζω ναι. Καλά λες. Καλά λες. Ωραία. Πέμπτη βράδυ πρέπει να είναι το Παναθηναϊκός. Μπουντούς. Πρώτη φορά στα χρονικά εγώ πέτυχα κάτι στον μπάσκετ και ο Νίκος όχι. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχει γίνει και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τελικό το ΑΕΚ Λαμία 2-0. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λαμία στο τέλος. Στο Μπαλκάν είναι αυτό. Στο 95. Τι παντελονάρα φορούσε Μπαλκάν, ρε φίλε, σε αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε social media αυτή τη στιγμή. Ο Κένι. Τεράστια. Ο Κένι. Τεράστια μορφή, ρε φίλε. Αυτό το παντελόνι ήταν φορμά. Έχανε φορμά. Ήταν φορμά. Εκείνο το παρδαλό, δεν λες. Ναι, ρε φίλε. Έχει ένα τέτοιο ίδιο και ο Σιώπης, νομίζω. Ο Σιώπης βασικά το έχει όλο. Δεν είχε βάλει. Όλο ενιαίο. Κάτι δεν είχε βάλει, ναι. Κάτι φλόρα. Δεν είναι ίδιο όμως. Άλλο εκείνο του Σιώπη, άλλο αυτό. Ναι. Άλλο. Αλλά ο Μπαργκάν είναι πιο ωραία μορφή, λέω. Πιο μεγάλη μορφή. Πώς κρίνεις τη μορφή, για να σου πω ότι. Ρε παιδί μου, τώρα είναι λίγο πιο τέτοιο. Χαρακτήρας. Όχι, ρε. Τι, καφενείο. Ναι. Ναι, είναι. Πιο ωραία, παιδί μου. Ναι, εντάξει.
μορφή. Το καφενείο εκθετική. Ο Σιόπουλο μπορεί να είναι καλό σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν είσαι τον Μπαρκάν. Καλό. Κατάλαβε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εδώ είσαι συνάδελφο. Καλή. Ωραία, Μπάμπη Μιχαηλίδη, ρε φίλε. Μεγάλε τιμέ. Ο συνάδελφο καλή, έμπαινε. Ποια είναι, δεν ξαναδεί. Όχι. Είναι αυτή που κάνει τα τέτοια, μήπω. Τα social media στα. Τσελεπάκι που είναι. Στην Κοσμοτέ. Εδώ ήταν τούμπα. Α. Δεν είχαν ευκαιρία να ανέβει Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο μισάωρο εκπομπή σα. Στοίχημα.gr μαζί μα. Με τι καλύτερε αποδόσει καθημερινά. Με μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών. Από το κινητό σας, από τον υπολογιστή σας, από το τάμπλετ σας, όπου και αν βρίσκετε, κατεβάζετε την εφαρμογή και έχετε μαζί σας στοίχημα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Το έφαγε η Ρεάλ. Χάνει με 1-0 από την Βαλένθια. Η αγαπημένη μας Ρεάλ εδώ μαζί με τον Νίκο. Μετά και την επαφή του Ζιντάν. Έλεγε μέσα από τον κύριο Ζιντάν ότι. Μετά την νίκη επί της Ουέσκα, αν δεν κάνω λάθος, με ένα γκολ του Μπενζεμά προς το τέλος του αγώνα με 3-2, έλεγε ότι του έχει κάνει εντύπωση το γεγονός, το που είχε αναλάβει τώρα τη Ρεάλ, όχι του έχει κάνει εντύπωση. Εξηγούσε ότι είναι πολύ δύσκολο σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ να βρεθεί κίνητρο αυτή την εποχή, όταν έχει μείνει έξω από όλα. Όταν δηλαδή. Ζόνι, βάλει λίγο και κάτω, ρε φίλε, εδώ. Λογικά θα το έχει το Ρώμα Φιωρεντίνα που έλεγε πριν ο Νίκος, εκτός και αν τελείωσε. Στην Νόβα, πρέπει να παίζει. Έλεγα λοιπόν ότι εξηγούσε ο Ζιντάν και έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κίνητρο όταν σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ τέτοια εποχή είναι εκτός Champions League. Είναι. Α, εδώ έχει λεπτό προς λεπτό. Και δεν μπορεί να τα αφήσει. Okay. Είναι εκτός διεκδίκηση πρωταθλήματος, εκτός Copa del Rey. Και έλεγε ότι είναι δύσκολο να δώσει κίνητρο στους παίχτες για αυτά τα παιχνίδια τέλος πάντων μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την έξοδο του νομίζω Τσαβεσλού, νομίζω θα είναι τρίτη η Ρεάλ. Όχι στο 2, α το πω πριν, Τζόνι. Στο 2. Αλλά εντάξει, είναι λίγο εντελώς μεταβατική αυτή η περίοδος για το καλοκαίρι. Η μεγάλη Βασίλισσα νομίζω ότι θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει για να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Τέλος πάντων, να ανοίξει ένα καινούριο κύκλο. Γιατί ο προηγούμενος με τον Ρονάλντο και όλα αυτά έκλεισε με μεγάλες επιτυχίες, με 3 συνεχόμενα Champions League, με πρωτάθλημα στην Ισπανία. Αλλά τώρα, όπως και το κάνουμε, είναι σε φάση αναδόμησης η Real. Αναδόμο. Πρέπει να βρει διάφορα καινούργια πρόσωπα, όπως και το κάνουμε. Να πάει στην αναδόμο. Γενικά θα πρέπει να πάρει ένα center forward με τον Μπενζεμά που έχω ανακτήσει. Βέβαια δεν δικαιώνομαι εγώ που έχω ανακτήσει. Έχει πάρα πολλά γκολ με τη Real, αλλά δεν με ψήνει για τη Real αυτός ο τερματοφύλακας. Αυτό ο τερματοφύλακας. Πρώτα πρέπει να βρει αυτό το οποίο δεν εντόπισε πέρυσι. Ποιον? Τον αντικαταστάτη του Ρονάλντο. Τον Εμπαπέ δηλαδή. Το νέο παράδειγμα λέω. Τον Αζάρ. Ο Άζα δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Εντάξει. Εμπαπέ, φίλε όμω. Τώρα δε πόσο εύκολα τρώει την κόντρα και βγαίνει η Βαλένθια τέταρτη. Το χάσε. Ναι. Το έβγαλε ο Νάβας. Αλλά πραγματικά με τρεις πάσεις η Βαλένθια βγήκε εύκολα σε κόντρα τάκ. Έχουν χάσει τα πάντα. Ρε. Τι να κάνω τώρα. Περιμένω να τελειώσει χρονιά. Σαν τον Πασχετικό Άρη και αυτή. Περιμένω να τελειώσει χρονιά. Ο Πασχετικό Άρη να κάνει μια νίκη σε αυτή τη φάση. Ναι. Όσο δεν την κάνει. Δεν νομίζω. Ναι, α την κάνει όμω για να είναι κομπλέ. Την κάνει το Σάββατο. Με τον Προμηθέα. Όχι. Δεν ξέρω Προμηθέα σε τι φάση είναι. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι. Που πάλι θα μιλήσει. Πέρυσι είχε μιλήσει με τον Προμηθέα. Είχαμε κερδίσει πέρυσι τον, mm-hmm. τον Coffee Island. Νομίζω πως ναι. Καλή φάση. Γεμάτο με στάγια. Τραγική φανέλα έτσι ρεάλ αυτή. Δηλαδή με αυτή τη φανέλα δεν μπορείς να πετύχεις κάτι με σεζόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να καταλάβω τι χρώμα είναι. Φούξια. Ροζοφούξια. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή. Δεν μπορείς δηλαδή να πετύχεις πράγματα και να έχεις απαιτήσει με αυτή τη φανέλα. Ναι. Τι χάλι φανέλα είναι αυτό. Του χρόνου δηλαδή. Βασικά πρέπει να πρώτα αυτόν που τη διάλεξε για να τον κάνω μήνυση. Εντάξει, φίλε, τώρα και εσύ, αφού ξέρεις πώς είναι κάθε φορά με τις μεγάλες, ειδικά τις ομάδες, υπάρχει μια τρίτη φανέλα που είναι πολύ διαφορετική από τη συνηθισμένη. Ναι, διαφορετικά όμορφη να είναι, όχι διαφορετικά τραγική. Εκτός αν την επέλεξαν για να απευθύνουν στο γυναικείο κοινό. Μπορεί. Πολύ πιθανό. Αυτά τα σκέφτονται όντως στα εμπορικά τμήματα που μαζεύονται όλοι και κάνουν brainstorming. Mm-hmm. Τι να κάνουμε την τρίτη φανέλα, την κάνουμε φούξια. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Μηνύματα βλέπω δεν έχουμε. Η τότε να μην κέρδισε. Η Πάρη είναι στο 4-0 με την Αν. Την Αν παίζει με παίχτη λιγότερο. Τα Καναρίνια. Ρώμα Φιωρεντίνα 2-2. Σπάλ Λάτσιο 0-0, Τζένο Έντερ 0-4. Το Ρήνο Σαμπτόρα 2-0 και Φροζινόνε Πάρμα 2-2. Βλέπω.
Στην Πρέμιερ, στα τελικά, City Cardiff 2-0, τότε με Crystal Palace 2-0, Chelsea Brighton 3-0, η ομάδα του Μαωρίσιο Σάρι. Αζάρα Βελκάγκο. Έβαλε το. Είσαι φαν του Αζάρα, τον γουστάρισε. Μ' αρέσει, ναι, είναι ωραίος παίχτης. Ή αυτόν τον Εμπαπέ, πρέπει να... Πρέπει η Real του χρόνου να βρει έναν. Γιατί δεν θυμάμαι ποιο την είχε πει την ατάκα παίχτη Real φέτος. Ότι λέει αυτό που μας λείπει φέτος λέει τα γκολ του Ρονάλντο. Ναι, αλήθεια είναι. Ή δεν έχει άλλο παίχτη να σου κάνει τέτοια τόσα γκολ. Ή θα βρει ένα περιφερειακό ο οποίο θα σου δίνει αυτά τα γκολ, ή θα βρει έναν φόρο αυτό που λέει ο Νίκο. Το να βρει τόσα πολλά γκολ, εντάξει, δεν είναι κάτι. Μην βρει το 100%, βρει το 70% από αυτά που σου. Και επίση, φίλο Ρονάλντο, τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που έκανε με το Γιουβέντους με την Ατλέτικο. Δηλαδή μπήκε, έβαλε 3 γκολ και η Γιουβέντους προκρίθηκε. Δηλαδή, σου καθάριζε μεγάλα μάτς πολύ απλά. Αυτό. Δηλαδή, το μάτς το βλέπουμε εδώ πέρα, είμαστε στο στούντιο με το Γιουβέντους Αθλητικό. Ναι. Και ρε παιδί μου, ο άνθρωπος σβηστά έβαλε 3 γκολ. Και ο Εμπαπέ πρέπει να καταλάβει ότι στην Παρί. Πέρσι, πριν πας στον Εμπαπέ, πέρσι που ήταν στη Ριάδα δεν είχε βάλει εκείνο το ανάποδο ψαλίδι που είχε επιδείξει το Θεό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά είναι λίγο once in a lifetime. Δεν μπορεί να τα βρει πάντα, αλλά δεν τον αντικατέστησε. Πρέπει να πάρει έναν super player. Δεν ναι. Είναι αυτό. Μπορεί να είναι ο Εμπαπέ αυτό. Μπορεί και να μην είναι. Όμως. Μπορεί και να μην είναι, υπάρχει άλλο. Okay. Ο Νεϊμάρ σίγουρα δεν είναι, λέω. Όχι, δεν την πάει στην Τικάρη τώρα. Ναι. Πάρε τον Εμπαπέ. Πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι δεν θα δει διάκριση. Ο Αζάρ, α πούμε, για μένα είναι πιο πολύ εργαλείο. Είναι. Πάρε και του δύο. Λεφτά δεν έχει. Ποιότητα μεγάλη δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου δεν είναι. Δηλαδή θα βάλει ο Αζάρ 25 γκολ. Όχι. Ο Εμπαπέ μπορεί να βάλει 12-13 και να δώσει και 15 assist, ναι. Τίποτα. Πάρε τον Εμπαπέ, το ρίξει μπροστά στην κορυφή και τελείωσε. Πέρα τον μπροστά εκεί πέρα. Αυτό. Μάθε μπαλίζα από τον άρχο. Πέρα τον μπροστά εκεί πέρα, να πούμε και άσο να κάνει τη δουλειά του τελείω. Και πάρε και. Έχει και τον ίσκο εκεί πέρα που άλλο ο μυρωδιά ο Λάρι τον έβαζε. Τον έχει εξαφανίσει, να πούμε. Τέτοιο, τέτοιο δεκάρι. Αυτόν τον καθηγητή, να πούμε, τη επιθετική τακτική. Τον Ασένσιο και αυτόν τον έχει ψηλοφάει. Εντάξει, αυτό όχι τόσο ποιότητα ο ίσκο. Ο ίσκο νομίζω είναι πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη. Εντάξει, είναι και πιο μεγάλο ηλικιακά όμω. Ο Ασένσιο είναι ένα project δυνατό για τη Ρεάλ. Απλά και αυτό είναι λίγο τυτίκα. Τυτικίζει λίγο. Και μετά έχει να κάνει με Ισπανούς, φίλε. Μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει. Δηλαδή, σε ένα μάτς, θυμάμαι, λέει, είχε πριστεί λίγο το δάχτυλό του, λέει, και δεν έπαιξε. Μόρι τυτίκα. Μόρι τυτίκα. Εντάξει, φίλε. Άμα ήταν και άλλα τα μάτς και άλλη κατάσταση. Δες και έπαιξε. Το μπελά μου τώρα, λέει. Πρίστηκε το δάχτυλό μου, λέει. Είναι σαν να πω εγώ, η φωνή μου με κάνει και. Να σου πω εγώ ότι έχω δηλαδή αλλεργία και μην έρθω σήμερα. Λέω, ναι. Θα μπορούσα να το κάνω. Θα μπορούσε κάλλιστα, ναι. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις όμως ότι είμαι εδώ και δεν έχω και μεγάλο πρόβλημα να πω την αλήθεια. Είσαι ένας επαγγελματίας του. Ναι, μα τώρα σε και μόλις το αναφέραμε, κοίτα, και μόλις το αναφέραμε, λες και άκουγε. Λες και άκουγε. Πριν 7 λεπτά. Ένα ρε φίλε τώρα, εντάξει. Εγώ στηρίζω φουλ και έναν παγκάνα εδώ και χρόνια, το έχω πει. Μιλάμε για στυλάρα τώρα, εντάξει. Στυλάρισα είναι. Ναι. Έχει πάρει λίγο, είναι το παντελόνι έτσι και μου φαίνεται εμένα. Ρακένι. Μήπως λίγο. Ρακένι. Το έχεις υπέρ στο φαγητό. 100.000 αποζημίες πρέπει να είναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Σε δόσεις. Στο κούγιο τι παίρνει, κανένα 50. 30 νομίζω. 40 και πέρα. Εντάξει. Not bad. Γιατί μια χαρά. Ναι. Ο Κένι. Και έναν μπαργκάν. Το θελικό οδυσσέα αναγέννηση. Πολύ, πολύ μπάλα. Αλλά καλά, οκ. Okay. Κακή διαχείριση του ταλέντου. Θελικός Οδυσσέας αναγέννηση. Σερών, αν δεν κάνω λάθος, η αναγέννηση στο χωριό. Μπαλκάν ανακάλυψη του νυν σκάουτερ του Άρη, του Γιώργου Κυρίδη. Στην Βέρεια δεν είχε πάει. Ναι, μετά είχε πάει Βέρεια. Ο οποίος Κυρίδης έχει ανακαλύψει και τον Μπεν. Έχει ανακαλύψει και τον Λαϊτάν. Ο Μπεν είναι στον Ερυθρό Αστέρα, ε. Ναι. Και ο Λαϊτάν που είναι. Στην Καλαμαριά. Πόλωνα Πόντου, αναμπράβο. Πόλωνα. Έστραψε και ευρώτησε 10 φορές και μία. Και σε έβαλαν στο γήπεδο το Απόλλωνα τα παιδιά. Παίζει λίρα. Εσύ πάντα να νικάς. Και έχει εκπομπή για τον Απόλλωνα Πόντου, Ολυμπερό, έτσι η Ιλιακή τα πρωινά. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Όλα ήταν, ρε φίλε, δεν είχε πάθει εκείνο που είχε πάθει στον Ολυμπιακό. Ναι, παιχτάρα μεγάλο. Αυτό μου δηλαδή που ο Άρης τον είχε απορρίψει για να κλείσει το ένα για τον Μπομπαντίγια. Ήταν από αυτούς, ρε φίλε, τους παίχτες, να ξεβρίσεις πολύ εύκολα τέτοιους, που παίζουν και τρεις θέσεις επίθεσης. Δηλαδή, τον Λαϊτάν μπορούσε να το βάλεις και φορ σε ευέλικτο σχήμα και δεξιά και αριστερά. Ναι. Πολύ. Αλλά έπεθε εκείνο που έπεθε τότε που ήταν στον Ολυμπιακό, με την καρδιά, δεν το πρόβλημα. Ναι. Και οκ, okay, μετά. Στην καρδιά. Έπεσε το επίπεδο, τέλος πάντων. Okay.
Ξέρεις πόσο λεπτά είναι πάνω στον κόσμο. 1-0 η Σπαλ Φεράρα την Λάτσιο με πέναλ. Στο 90. Καλά, τους φασίστες. Πω, τι μορφή είναι αυτός ο φίλος επιθετικός. Πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Αμνηγούμε τώρα. Τι? Αμνηγούμε τώρα και έχουμε. Γιάννη! Γιάννη, δώσε λίγο το χαλί. Δώσε λίγο το χαλί. Δώσε λίγο το χαλί. Ναι, είναι αυτό που σε ξύνει λίγο. Έρχεται και φεύγει. Okay. Εγώ όταν είμαι άρρωστος, όχι, δεν θα το πω βασικά, είναι αηδία. Όχι, μην το πεις αυτό. Είναι αηδία. Δεν πειράζει. Θα ζήσουμε και χωρίς να μας το πεις. Είναι αηδία. Okay. Έχω ένα τέχνασμα για να φτερνίζω, όπως είναι το σωστό. Okay. Γιατί λένε ότι με το φτέρνισμα, όταν είσαι άρρωστος, αποβάλλεις τον οργανισμό σου, λέει, τα μικρόβια. Θες να κλείσεις, δώσ' πάλι χαλί. Δεν το ξέρω αυτό, καλά είμαι. Α. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, πρώτη φορά ακούω. Έτσι λένε. Και βρίσκεις τρόπους να ερεθίζεις τη μύτη σου. Ναι. Προκειμένου να φτερνιστείς. Σοπαρέ. Ναι. Και εγώ έχω βρει τον τρόπο, δεν μπορώ να φτερνίζομαι, ας πούμε, μέσα σε τεστ 5 φλούτα 3 φορές. Και αποβάλλεις, λέει, από τον οργανισμό σου, λέει, ναι, το μικρόβιο. Απλά επειδή εμείς με την αλλεργία, να ξέρεις, δεν το έχεις περάσει και. Εσείς έχετε τις αλλεργίες, οκ. Okay. Ναι, μπορεί να φτερνιστούμε και 30 φορές συνεχόμενες. Ναι, εντάξει. Έχει αυτό το θέμα. Νομίζω το ρεκόρ μου είναι κάπου εκεί, 30 κάτι. Ένα πρωινό. Όχι τώρα, παλιά. Περνούσε πολύ πιο δύσκολο. Τώρα έχει υποχωρήσει η κατάσταση. Παλιότερα υπέφερα. Είχα μια εβδομάδα που ήμουν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Σε έχω πετύχει σε κακές μέρες, είναι η αλήθεια. Τώρα είναι πολύ λιγότερες. Παλιότερα και πιο μικρός υπέφερα. Μεγαλώνεις ενδεχομένως και μειώνεται το φαινόμενο, θα έλεγα. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Πόσο σε αγαπώ. Έχεις το γεγονός ότι με το που νιώθω κάτι επίσης χαπακώνομαι με αυτά τα χάπια για άλογα που παίρνω. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο. Ξέρεις ότι μου εξήγησαν τι είναι τα αντισταμινικά, τι πλάκα έπαθα. Τι είναι το αντισταμινικό. Τα αντισταμινικά. Τα παίρνει πολλοί κόσμος, έτσι, γιατί πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται. Είναι η αλήθεια. Ξέρεις τι κάνει το αντισταμινικό. Επί της ουσίας, δηλαδή, άμα εσύ έχεις, παιδί μου, η αλλεργία στο καθένα εμφανίζεται με διάφορους τρόπους. Άλλος μπορεί να βγάζει σπυράκια, άλλος μπορεί να ξύνεται, άλλος μπορεί να τρέχει μύτη του, μπορεί να ξύνουν τα μάτια του, όλα αυτά. Ναι. Το αντισταμινικό, επί της ουσίας, ξέρεις τι κάνει. Και γι' αυτό νιστάζεις μετά. Χαλαρώνει τους νευρώνες του εγκεφάλου για να μην σκέφτεσαι ότι φτερνίζεσαι, ότι ξύνεσαι και όλα αυτά. Α, δεν κάνει κάτι για αυτό που έχει. Όχι. Α, ωραία. Κατάλαβες. Γι' αυτό, ειδικά στην αρχή, άμα πάρεις κανένα δύο μέρες, προς δύο μέρες είσαι λίγο σαν ζόμπι. Και μετά σφιέν ντάγκλα σου και πέσει. Ναι. Αυτό κάνει. Σε χαλαρώνει ουσιαστικά. Και έρνει έναν ύπνο. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είναι το αντιϊστερικό. Η Βαλένθια στην αντεπίθεση, πατάει περιοχή από τα αριστερά. Κοντρατάκ. Πάσα, κοντρατάκ που λέει και ο Σάκη. Καλή φάση ακόμα. Και ο Σάκη Τσιόλη. Φαίνεται το έργο του ήδη στην Μαναχάκη. Τι έκανε. Κράζει Σάκη, ρε φίλε. Δεν είναι ο πάρα πολύ καλός προπονητής. Όπως φαίνεται, κυρίως το έργο του Νίκο Αναστόπουλου. Πήρε την Κέρκυρα τρίτη και είναι 8η τώρα. Κάπου τον πήρε το μάτι μου πρόσφατα. Δεν ήξερα ότι είναι στην Κέρκυρα. Και φάγανε το Δημήτρη το Σπανό. Ναι. Από την Κέρκυρα, επειδή δεν ήταν ικανοποιημένη την τρίτη θέση. Βέβαια, και πήρε τον Αναστόπουλο. Και πήρε τον Αναστόπουλο. Βέβαια, η Κέρκυρα έχει και θέματα γιατί κάτι προσφυγές κάνει, απληρωσίες κτλ. Έχει θέματα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν μπορούν, οι περισσότερες ομάδες δεν μπορούν να βγάλουν τη σεζόν οικονομικά. Έχουν θέμα. Μόνο 2-3 μπορεί. Η Κέρκυρα, ρε φίλε. Πώς βγαίνει οικονομικά. Βλέπεις ότι δεν βγαίνει. Φίλε, δεν βγαίνει. Το πιστόλι πάει σύννεφο τώρα. Ναι. Οι δύο ομάδες, νομίζω, που είναι πάρα πολύ. Οι τρεις ομάδες που είναι πολύ καλά οικονομικά είναι. Ο Βόλος, καλά, οκ, okay, εννοείται. Η Παναχαϊκή και ο Ρωτέλης. Ο Ρωτέλης έχει αυτό τον Αιγύπτιο κιόλας. Που έχει και τη Γουάντι Ντέγκλα, που έχει ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος στην Αίγυπτο αποθεώνεται. Το ξέρεις ότι έχει γραφτεί άρθρο στην Αίγυπτο που τον αποκαλούν Έλληνα Γκουαρδιόλα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πάρα πολύ καλό. Να ξέρεις ότι αυτό το άρθρο από την Αίγυπτο, όταν θα γυρίσει στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα το μνημονεύσει, να ξέρεις. Θα το πει είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Τι εμένα, Γκουαρδιόλα. Εδώ πέρα να με κράξουν. Το μεγαλύτερο αρνητικό του Γκόνια, ξέρεις ποιο είναι. Ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου δημοσιογραφικό. Δεν του θέλει του δημοσιογράφου. Να σου πω κάτι. Και καλά κάνει. Okay. Ο Τάκης Ογκόνιας. Ναι. Έτσι. Είναι ο Τάκης Ογκόνιας. 100%. Δεν μπορούμε εμείς οι άλλοι να τον πλησιάσουμε. Έτσι. Έτσι. Μην ξαναπνίξει τώρα ιστορία τώρα μέσα στο Πούλμαν. Τάκη αν είδε στη Ρεάλ. Χθες το βράδυ. Όταν ήταν στο Ρεακλή μου είπαν ότι παράσχω. Και αν είδε το Ζιντάν. Και του λέει ο Ογκόνιας. Εγώ κόσμο τον είδα το Ζιντάν. Εσύ είδε το Ζιντάν. Ποιο είχε δίπλα του. Και του λέει ο παράσχο, του λέει Τάκη. Ήδη συζητάμε στον γρήγορα την μπάλα. Ναι. Έτσι σε θέλω αύριο, ξέρω εγώ. Ναι. Και γυρνάει ο Τάκης, όπως ήταν μπροστά στο πούλμαν, και λέει: Ο Ζιντάν κόμψε την ψυχή δίπλα του. Εγώ με αυτό εδώ πέρα πώς θα παίξω. Και γυρνάει πίσω και δείχνει. Αμάρε Τάκη. Τάκης Γκόνιας, ρε φίλε. Αμάρε Τάκη. Τάκης Γκόνιας. Ο Τάκης Γκόνιας είχε δουλέψει στο Εργοτέλη. Πού αλλού είχε πάει, φίλε, Ελλάδα. Καλυθέα.
Πανελευσυνιακό είχε πάει, αν θυμάμαι καλά. Καλυθέα τον έχουμε πετύχει προετοιμασία στο Καρπενήσι. Ναι. Που είχε χαλάσει το πούλμαν της Καλυθέας. Γιατί έκανε ένα πρωινό. Πάμε στην προπόνηση του Άρη. Και στο δίπλα γήπεδο κάνει Καλυθέα. Ναι. Και έτσι ο Γκούνια στο μεταξύ να μένει η ομάδα Καλυθέας στο ξενοδοχείο με έναν δημοσιογράφο του Άρη. Mm-hmm. Και τον είχαμε πιάσει να πούμε λίγο, πολύ λίγο, όσο μας επέτρεψε στον Τεριμπύρη. Ναι. Και έχει χαλάσει το λεωφορείο της Καλυθέας όπως κατέβαινε για να πάει στο προπονητικό εκεί πέρα που έχει. Και είχαν το βανάκι των φροντιστών και τους πηγαίνανε τρεις-τρεις. Τι να κάνεις, ρε, αβαρία τώρα συμβαίνουν αυτά, εντάξει. Ο ορισμός της αβαρίας. Ναι, ναι, πραγματικά. Τι να κάνεις τώρα. Okay. Στον Ροτέλη έπαιζε. Ο Ροτέλη συνεχίζει φέτος το μοντέλο του Γκόνια. Με άλλο προπονητή βέβαια. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχει πάει ο Γκόνιας πρώτα στη White Dekla που είναι επίσης στην κατοχή του Αιγύπτου που έχει τον Ροτέλη και τον αποθεώνει εκεί πέρα. Δεν είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία, αλλά λένε ότι παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο, λέει η ομάδα του. Στην Αίγυπτο όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Εσύ ρε φίλε που τα έχεις διαβάσει όλα αυτά. Τα έχω διαβάσει, εννοούμε. Από την Αίγυπτο. Όχι από την Αίγυπτο. Καλά, εγώ έχω και ένα inside από εκεί, okay, αλλά τέλος πάντων, τα έχω διαβάσει και σε ελληνικά σε αντίγραφη. Πριν λίγο καιρό, βέβαια. Και το τάκι τον Γκόνια. Βέβαια. Ακεί το συζητάμε πως έπαιζε χθες, έτσι σε θέλω. Σηκώτησε γιατί είπα το συζητάμε. Να κάνεις. Έτσι είναι. Ο Έλληνας Γκουαρδιόλα φίλε προφανώς γιατί είναι και καραφλός. Έτσι, δηλαδή, καραφλός επειδή οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο. Φοράει τίποτα στενά ρούχα, ο Γκόνιας δεν νομίζω. Ο Γκόνιας ένας προπονητής ο οποίος δεν, δηλαδή θα πάει στο 85ο λεπτό. Θα παίζει με τον Ολυμπιακό, θα κερδίζει ένα 0, αλλά δεν θα πάει στη σκοπιμότητα. Θα παίζει ανοιχτά, θα παίζει επιθετικά. Καλά, με τον Ολυμπιακό εντάξει, μπορεί και να μην. Θα έχει το πλάνο του. Μπορεί να. Με την ΑΕΚ, οκ. Okay. Με τον ΠΑΟ. Mm. Άλλα παραδείγματα. Θα λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι ο προπονητής που θα κλειστεί πίσω, θα πάει σκοπιμότητα, θα παίζω άμυνα. Είναι φύση επιθετικός προπονητής. Θέλει ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο. Και είναι φύση μεγάλη μορφή. Και είναι και μεγάλη μορφή πέρα από αυτό, εντάξει. Απλά για να το πω έτσι και λίγο στεγνά και ομά. Ναι, ναι. Κοινικά. Κοινικά, γιατί αυτό είναι το αρνητικό του Γκόνια. Και αφορά κυρίως τη δικιά μας τη δουλειά. Το Γκόνια Ρουφιάνο δεν θα τον πιάσεις. Έτσι. Πέναλτι στο 97. Και γι' αυτό δεν βρίσκει να δουλέψει στην Ελλάδα. Είναι υπερβολικά ευθύς δηλαδή και ειλικρινής. Δεν θέλει δημόσιες σχέσεις. Δεν θέλει δημόσιες σχέσεις και τα λοιπά. Ναι, αυτό. Δεν προχωράς δικό μου έτσι στην Ελλάδα. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι είναι. Ενώ βλέπεις διάφοροι άλλοι, ρε παιδί μου, κυκλοφορούν, γύρνονται σε ομάδες σταθερά. Βεβαίως. Σούλης Παπαδόπουλος. Δημοσιοσχετίστε. Σούλης Παπαδόπουλος, Νίκος Αναστόπουλος κτλ. Ναι. Ναι. Πέντε στο 97 έχει δώσει ο άλλος, φίλε. Φροζινώνε Πάρμα, 2-2. Ο διαιτητής. Χαμογελαστός. Δυνατός. Ναι. Κλαρίντο. Άντε, άστο το πέρα, ρε φίλε. Κλαρίντο. Το πενάλ. Ωραία, το πέναλ, όμως, για ποιον είναι, δεν έχω τα ενώ η δική μας όλη είναι κακάσχημη. Όχι, ρε, και εμείς έχουμε βελτιωθεί αρκετά. Ποιους έχουμε, ρε. Εκτός από Αναστάσιο, Σιδηρόπουλο. Δεν είναι ωραίο. Ο Παπαπέτρου είναι μια χαρά. Δεν είναι ωραίο, Σιδηρόπουλο, δεν είναι κατάλληλο. Φίλε, είναι τώρα κλασάτος. Δεν είναι. Μην σε πιάνει τώρα το μένο σου γι' αυτό. Όχι, δεν έχω μένο. Ευκαιρία για την Ρεάλ, λοιπόν, όχι. Το ότι είναι μέτριο διαιτητής δεν έχει να κάνει με αυτό. Επίση, φίλε, τσαπέζει λίγο μέτριο διαιτητής. Ναι, τον είδαμε τι έκανε εκεί πέρα. Και τι σημαίνει ότι σφίγγει. Πολύ Έλληνε διαιτητέ. Τσαπέζει λίγο, φίλε. Ναι, πολλοί Έλληνες διαιτητές φίλοι του Champions League, οπότε εντάξει. Πήγα κάποιον από εδώ. Και ο Σιδηρόπουλος ο Μέτριος. Εδώ κάνα διεθνή, ποιο κάνα τις προάλλες διεθνή και μας παίζανε τα μαλλιά να πούμε, να δεις ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Ο Τάσος ο Κάκος. Τάσος ο Κάκος. Ο Τάσος ο Κάκος τον βίντεο μπροστά σας. Εκπληκτικό ντύσιμο στην τελευταία, στο τελευταίο του Τάσου. Δεν τον είδα. Δεν είδα. Και του λέει ο Κατσουράνης, δεν είναι στο βίντεο που είδε ο Κατσουράνης. Α, για πες. Που είχε ντυθεί ρε παιδί μου πολύ δυνατά και είχε πάει σε γάμο βάση κτλ. Και τη γυρνάει ο Κατσουράνης ο Νέλ και του λέει. Η βάφτιση λέει ήταν καλή. Και ο Κάκος έχει τσέπη του μια κίτρινη και τη βγάζει στο στούντιο. Κάτι είδε εδώ. Το δεν θυμάμαι τι φορούσε βέβαια. Λοιπόν. Κλείνουμε. Αυτά από εμάς. Έτσι. Ρενίκο Τετάρτη είναι σήμερα. Ρενίκο Τετάρτη, πού είχατε δει πώς την Πέμπτη. Δεν περνάνε οι μέρες. Δεν περνάει η εβδομάδα με τίποτα. Πω. Αύριο λοιπόν εδώ 10 η ώρα θα είμαστε ξανά. Μπαλαντέρ. 12. 10 ρε. Εδώ 10, α, εδώ 10, 10, 10, εδώ 10 η ώρα. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με τη ζούγκλα του. Σε λίγο με το διάλειμμα και μέχρι να πάει. Θα είμαστε εδώ αύριο λοιπόν στις 10 μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο. Να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.